ΑΟΣ, θα εξηγήσουμε γιατί η ΑΟΣ βέβαια είναι σημαντική για μας. Θα έχουμε αρκετές διαφάνειες σε σχέση με αυτό. Να ξέρετε ότι θα μιλήσουμε βέβαια και για τη Μέση Ανατολή και για την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί άμα θεωρήσουμε ότι η ΑΟΣ είναι μια σκακέρα, να θυμάστε ότι γεωπολιτικά είμαστε πάνω σε ένα τουρνουά. Δηλαδή δεν έχει μόνο μια σκακέρα που παίζει, έχουμε και άλλες, οι οποίες έχουν επιρροή πάνω σε αυτήν. Μπορεί να είναι θόρυβος, μπορεί να είναι παρέμβαση και μπορεί να έχουμε και άλλες τεχνικές όπως έχουμε στο Σουγκί, όπου έχουμε επανατοποθέτηση κομματιών. Άρα μια γενική εικόνα αρχικά για να έχετε το πλαίσιο, βλέπετε εδώ την ελληνική ΑΟΣ, είναι λίγο δυνατά, δεν είναι δυνατά, εγώ έχω ένα ήδη. Εσύ θες, αλλά... Έχουμε την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ, για όσους είναι του ελληνισμού να καταλάβουν καλύτερα ότι αυτές οι δύο ΑΟΣ μαζί είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Αλλά είναι πιο μεγάλη από την ΑΟΣ της Ιταλίας, που είναι η μεγαλύτερη ως κράτος. Έχουμε 20 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική ΑΟΣ, 13 στην κυπριακή ΑΟΣ. Θα δείξουμε μετά τις διαφορές όσον αφορά τις ταχύτητες ανάπτυξης, αλλά αυτή είναι η μεγάλη σκακέρα που υπάρχει ουσιαστικά από το 2014. Πάνω σε αυτήν παίζουμε αυτή την περίοδο, θα μεγαλώσει λίγο, ειδικά προς το θαλάσσιο οικόπεδο 12 και 16 από την ελληνική ΑΟΣ και στη συνέχεια 15-20 πάλι ελληνική ΑΟΣ, όσον αφορά τα κυπριακά δεδομένα, θα σταθεροποιηθεί έως να υπάρχει μια μικρή προέκταση στο θαλάσσιο οικόπεδο 4 για να έχω μια ζώνη επαφής και με την Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα, αν θέλετε, του ελληνισμού. Γύρω μας, όπως ξέρετε, έχουμε την Αλβανία, την Ιταλία, στη συνέχεια τη Λιβύη, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και που σας αφορά ειδικά εδώ, στην Κρήτη, το θέμα της οριοθέτησης. Το λευκό κομμάτι μετά το 20 και έως το 4 είναι η Αίγυπτος, στη συνέχεια έχουμε την Κύπρο και βέβαια την Τουρκία για την οποία όλοι ακούτε, χωρίς όμως να ξέρετε απαραίτητα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και να θα παίξουμε με τους άλλους. Για την Κύπρο έχουμε νότια την Αίγυπτο με μια συμφωνία οριοθέτησης το 2003, στη συνέχεια πιο πάνω στο 2013 έχουμε οριοθέτηση με τον Λίβανο το 2007, πιο κάτω 9-12, οριοθέτηση με το Ισραήλ το 2010, πρώτη γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 και τα δεδομένα που έχουμε τώρα θα σας δείξω και πιο πρόσφατα για να τα έχετε ακριβώς στο μυαλό σας. Είναι πολλοί από εσάς που σίγουρα θεωρούν ότι ξέρουν το θέμα γιατί έχουν διαβάσει διάφορες δημοσιογραφικές ειδήσεις ή blogs. Να ξέρετε ότι δυστυχώς πολλοί από αυτά τα blogs χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν βρει σε άλλους και συνήθως όταν εμφανίζεται μια πατάτα, εμφανίζεται πολλές φορές. Μετά μέχρι να τη σβήσουμε την πατάτα, γιατί κανένας δεν λέει ποτέ συγγνώμη, ούτε λέει ότι εγώ αντέγραψα στον άλλον, έχουμε μερικά θέματα. Άρα θα τα κοιτάξουμε ορθολογικά, θα δώσω μερικά δεδομένα που θα μπορείτε να τα διασταυρώσετε εσείς στο διαδίκτυο, όχι σε γενικά site, σε ειδικά site που είναι προσβάσιμα. Και να ξέρετε, π.χ. ας πούμε, πού είναι το Μπαρβαρός, που είναι ο σταθμός γεώτρησης West Capella, χωρίς να ζητάτε σε κανέναν. Διότι στην πραγματικότητα, αν ήταν σοβαροί, θα κοίταζαν πρώτα αυτά και μετά θα έγραφαν το άλλο. Σας δίνω ένα παράδειγμα, επειδή έγινε πρόσφατα, μας είπαν ότι το Μπαρβαρός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, αυτό είναι δημοσιογραφικός όρος. Σε απόσταση αναπνοής, το Μπαρβαρός από την Κύπρο. Τώρα το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε από αυτό. Μετά μπαίνετε λοιπόν στο Marine Traffic και βλέπετε ότι η απόσταση αναπνοής σημαίνει ότι είναι στο λιμάνι της Τουρκίας. Όπου ήταν και πριν. Άρα το θέμα είναι ότι γιατί ανακοινώθηκε αυτό, μάλλον για να βγει λίγο πιο... Άρα θυμάστε ότι είμαστε σε μια απόσταση 40 ναυτικών μιλίων, άρα τώρα ξέρετε μέχρι πού πάει η αναπνοή. Άρα, μερικές φορές μας βάζουν τέτοια πράγματα σε απόσταση αναπνοής για να μας κόψουν την αναπνοή. Άμα ξανακοιτάξετε ακριβώς τι έχει γίνει, το βλέπετε. Ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν προσέχουμε μερικά σύμβολα. Είναι αυτό που πρόσεξε αμέσως ο Γιώργος μου.
Γιατί όπως ξέρετε το λέει το τραγούδι, κοίταξε αμέσως την επόμενη διαφάνεια και όχι και την προηγούμενη. Και άμα τα κοιτάζαμε λίγο πιο προσεκτικά, θα καταλαβαίναμε ότι δίνει ένα ύφος. Το επόμενο που θα σας δείξω δεν είναι βέβαια η σημαία της Τουρκίας, είναι το λόγο, της υποψηφιότητας της Τουρκίας για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τώρα λοιπόν σας βάζω σε αταμένα κάρβουνα, φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Γιατί το λόγο όταν το δημιουργούμε έχει πολλά υπονοούμενα μέσα. Άρα θα το δούμε τώρα για όσους εσείς βέβαια το ξέρετε όλοι, αλλά απλώς το επισημάνω. Συγγνώμη, να κάνω μία ερώτηση. Έχεις κάνει ήδη μία. Να κάνω δεύτερη, τρίτη. Ναι, τρίτη πάμε. Υπό ποια ιδιότητα έχεις ασχοληθεί εσύ με την ΑΟΣΜΗΚ? Ως στρατηγικός σύμβουλος. Δηλαδή είσαι πολύ μεγάλο background, πώς να καταλάβω αυτές όλες τις... Θα το δεις. Ναι, ναι, ούτως ή άλλως, αλλά... Ωραία, αλλά θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως να ξέρεις ότι επειδή μου είπες ότι εδώ έχουμε απεριόριστο χρόνο, έχω ένα PowerPoint που έχει γύρω στις 400 διαφάνειες, άρα ρωτάς ό,τι θες, δεν έχω θέμα. Άρα, το background εδώ είναι σημαντικό γιατί όπως καταλαβαίνετε τα 12 αστέρια είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους δεν το ξέρουν ακόμα, τα 12 αστέρια δεν αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3, 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27 και 28. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή στην Ελλάδα είναι εκεί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει γίνει από το 81 βέβαια, νομίζουν ότι είναι τα κράτη-μέλη. Δεν είναι τα κράτη-μέλη, είναι οι 12 Απόστολοι. Άρα όσοι ξέρουν λίγο περισσότερα από θρησκεία και ξέρουν τι μήκη ξέρουν, το 12 δεν μπήκε τυχαία και όπως καταλαβαίνετε το λόγο της Τουρκίας δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Διότι έχει αρπάξει ένα από τα αστέρια, το έχει ερμηνεύσει ως δικό της και θα ήθελα τώρα να σκεφτείτε ότι ακόμα και αν ήσασταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα θέλετε να είστε το λευκό. Ή το διπλανό μπλε που είναι καταπατημένο. Έχει ένα ενδιαφέρον, εντάξει. Θα το αναλύσουμε αυτά. Αυτό είναι λοιπόν η υποψηφιότητα της Τουρκίας. Βέβαια τώρα είδατε ότι παρόλο που για κάμποσα χρόνια η Ελλάδα ήταν υποστηριχτής, τώρα το έχει μαζέψει λίγο γιατί όλοι οι άλλοι έχουν εμφανιστεί ότι μην το παρακάνετε κιόλα. Άρα εμείς τώρα λέμε, αν ακολουθεί το δίκαιο, τότε είμαστε κι εμείς. Και το θέμα είναι ότι πότε η Τουρκία ακολούθησε το δίκαιο, ειδικά το διεθνές. Αυτό είναι ένα ερώτημα φιλοσοφικό. Ένα άλλο πράγμα για το οποίο δεν ασχολούμαστε και θεωρούμε ότι η σκακέρα είναι μακριά, άρα εδώ θα ξαφνιαστεί βέβαια ακόμα και ο Γιώργος, είναι αυτή η σκακέρα. Άρα εδώ είναι, αν θέλετε, η σκακέρα που επιδιώκει η τρομοκρατική οργάνωση Ντάιος. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει εμφανιστεί αυτός ο χάρτης εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα δεν του δίνουμε καθόλου σημασία, παρόλο που βέβαια η Ελλάδα είναι μαύρη. Άμα κοιτάξετε προσεκτικά θα δείτε... Όχι, δεν έχει σημασία με την εικόνα, είναι το pixelization, γιατί δεν είναι καλή εικόνα. Οι επόμενες θέλεις μετά θα είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως αυτός ο χάρτης δεν θα λειτουργήσει όπως ήθελαν. Αλλά είναι να σας δώσω λοιπόν ένα πλαίσιο, όπως καταλαβαίνετε, άμα κοιτάζετε μόνο την ΑΟΣ και δεν κοιτάζετε τέτοιους χάρτες, δεν καταλαβαίνετε γιατί ασκούν πιέσεις σε κάποια σημεία. Αυτός ο χάρτης είναι της τρομοκρατικής οργάνωσης, χρησιμοποιεί τεχνικές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με μια επέκταση και στην Ασία και βέβαια και στην Αφρική. Έχει ενδιαφέρον πώς προσεγγίζουν την Ευρώπη. Την Ευρώπη, την Πορτογαλία και την Ανδαλουσία γενικότερα, δηλαδή την Ισπανία, την θεωρούν ότι θα έπρεπε να ήταν δικό τους. Πάνω κάτω είμαστε πριν τη Ροκονκίστα. Και όσο αφορά τα Βαλκάνια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί είναι σημαντικό. Για αυτούς, πολύ συχνά μιλάμε, ας πούμε, για τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και άμα ρωτήσετε σε έναν κανονικό Έλληνα, χωρίς στρατηγικό υπόβαθρο, θα του πείτε γιατί η Τουρκία ασχολείται τόσο πολύ με την Ελλάδα, σας λέει απλώς επειδή η Ελλάδα είναι σημαντική. Χωρίς να ξέρει, βέβαια, ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η Αυστρία. Γιατί άμα ήταν σημαντική μόνο η Ελλάδα, τότε ο χάρτης θα ήταν μαύρος μόνο στην Ελλάδα και θα σταματούσε. Η Ελλάδα είναι απλώς μια πρόσβαση μέσω Βαλκανίων, η οποία σταματάει στη Βιέννη. Και γι' αυτό είχαμε δύο φορές πολιορκία στις Βιέννης και μια που είμαστε σε ξενοδοχείο που παρέχει και κρουασάν. Σας υπενθυμίζω ότι τα κρουασάν δημιουργήθηκαν
και να υπενθυμίσουν στους Αυστριακούς ότι νίκησαν τους Οθωμανούς. Γι' αυτό μοιάζει με ημισέλινο και αυτό είναι επιτελειακό και γι' αυτό κουασάν, με αυστραλικά, σημαίνει απλώς ημισέλινος. Άρα πολλοί Έλληνες τρώνε κουασάν χωρίς να ξέρουν τι είναι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω σε διαπραγματεύσεις ότι άμα προτείνεται κουασάν σε Τούρκους δεν το τρώω. Λέμε το. Έχει ενδιαφέρον ότι βέβαια εμείς δεν το ξέρουμε. Άρα, την επόμενη φορά που θα τρώτε κουασάν θα ξέρετε για ποιο λόγο το κάνετε ή για ποιο λόγο δεν το κάνετε. Πάνω σε εδώ, ο Γιώργος παρέχει. Τα λέμε. Εδώ, στην πραγματικότητα, είναι μερικά δεδομένα που εξηγούν πώς λειτουργούν τα πράγματα από το 1689, πώς λειτουργούν σε σχέση με την Ρωσία και πώς λειτουργούν σε σχέση με την πίεση που μπορεί να ασκήσει γύρω της. Άρα, εδώ έχουμε όλες τις περιοχές που έχουν ενωθεί στην Ρώσικη Αυτοκρατορία, από το 1689, που βλέπετε, έχετε μέχρι ουσιαστικά το 1900 και καταλαβαίνετε ότι μερικές περιοχές έχουν αλλάξει ριζικά, ενώ νομίζαμε αρχικά ότι αυτό δεν αλλάζει. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε για έναν άλλο χάρτη, αλλά εδώ σας δείχνω διάφορους παραμέτρους που πιέζουν χωρίς αναγκαστικά να το αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς όπως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, βάζετε δύο πλάκες, το λέω για τον τεχνικό μας για να το χάρει, ενεργοποιείτε ένα πεδίο, δεν βάζετε κανένα σωματίδιο, δεν το ξέρετε. Βάζετε ένα σωματίδιο, φεύγει με μία. Τι έγινε, είχε. Άρα εδώ ένα άλλο δεδομένο είναι η παρουσία της τρομοκρατικής οργάνωσης της ΝΤΑΕΣ στον κόσμο. Άρα θα μου πείτε, προσέξτε, αυτό δεν είναι χάρτης που επιδιώκω, είναι χάρτης παρουσίας. Δηλαδή έχουμε ήδη τρομοκρατικές οργάνωσες σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες θεωρούν ότι έχουν σχέση άμεσα με τη Συρία και το Ιράκ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αρχικά, ειδικά στην Ελλάδα, λέγαμε ότι ο πόλεμος στη Συρία και στο Ιράκ είναι μακριά. Και δεν μας αφορούσε. Το έκανε και στην Κύπρο, σιγά σιγά σταμάτησαν να το λένε γιατί ήταν πιο κοντά. Όταν είχαμε τις πρώτες πτήσεις των αγγλικών αεροσκαφών από τις βάσεις της Κύπρου, ξαφνικά δεν μιλούσαν πια για καθόλου απόσταση. Σου λέει μπορεί και να έρθουν από πίσω. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, επειδή σας έδειξα να έχετε πάνω την ΑΟΣ μέσα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Λιβύη και η Αίγυπτος έχουν την παρουσία αυτήν της ΝΤΑΕΣ, ενώ βέβαια συνορεύουμε εμάς σε σχέση με την ΑΟΣ. Είναι καλό να το έχουμε. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση σε πιο μεγάλο επίπεδο, όπου έχουμε αυτούς που είναι πραγματικά μέσα στην ΝΤΑΕΣ, αυτοί που είναι κοντά στην ΝΤΑΕΣ και αυτοί που διεκδικούν ότι είναι μαζί τους χωρίς να αναγνωρίζονται από την ίδια. Καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη είναι κάπως διαφορετικά και δεν αφορούν μόνο ένα στοιχείο. Σε αυτόν τον χάρτη είναι λίγο παλαιότερα δεδομένα, αλλά σας δείχνει από ποιες περιοχές έχουν έρθει στη Συρία αυτό που ονομάζουμε λανθασμένα στην Ελλάδα τσιχαριστές, ενώ είναι άνθρωποι που λειτουργούν μόνο και με την ΝΤΑΕΣ. Άρα ποια είναι η διαφορά μεταξύ τζιχάρι και την ΝΤΑΕΣ? Το τζιχάρι είναι ο ιερός πόλεμος για τους μουσουλμάνους που υπάρχει σε διάφορες εποχές του χρόνου, ενώ η ΝΤΑΕΣ στην πραγματικότητα είναι μια οργάνωση που αποτελείται από Ουαμπίτες, οι οποίοι Ουαμπίτες είναι ένα υποσύνολο των Σαλαφιτών, και είναι μια αίρεση που έχει εμφανιστεί πριν 250 χρόνια, η οποία δεν αποδέχεται τίποτα όσον αφορά το μουσουλμανικό πλαίσιο, εκτός από το Κοράνι. Μάλιστα δεν αποδέχεται ούτε το Μοχάμεντ. Γι' αυτό, άμα ακούσετε μερικές τρομοκρατικές οργανώσεις να φωνάζουν την ώρα που εκτελούν κάποιον, θα δείτε ότι δεν λένε ποτέ το κλασικό που λένε οι μουσουλμάνοι, ο Αλλάχ είναι μεγάλος και ο Μοχάμεντ είναι ο προφήτης. Λένε μόνο το πρώτο μέρος. Εμείς, επειδή δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, δεν καταλαβαίνουμε πόσο ριζοσπαστικό είναι, ενώ η Σούνα που αποτελείται από τέσσερις παραδοσιακές σχολές του μουσουλμανικού στοιχείου θεωρεί ότι είναι αιρετική, διότι δεν θέλουν να υπάρχει κανένας που να διαβάζει το Κοράνι και να τους το εξηγεί. Θεωρούν ότι το Κοράνι είναι αυτούσιο σωστό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, γιατί όταν βάζετε ένα κείμενο που λέτε, ας πούμε, αυτή η γυναίκα μοιάζει με λουλούδι, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι λουλούδι. Ενώ όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μεταφορικό. Άρα έχουν απαγορεύσει οποιοδήποτε
εκκλησιαστικό σύστημα, που θα είχαμε εμείς το ανάλογο ας πούμε στον χριστιανισμό, και θεωρούν ότι έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα. Αυτό σημαίνει επίσης, να το ξέρετε αυτό, ότι στο μουσουλμανικό δίκαιο, όταν σκοτώνεις κάποιον που δεν είναι μουσουλμάνος, δεν μετράει. Για τους Ουαβίτες, αν είναι πολύ, μετράει. Θετικά. Και να ξέρετε ότι και το θέμα της αυτοκτονίας που απαγορεύεται στο Ισλάμ, για τους Ουαβίτες, αν μπορείτε να σκοτώσετε πολλούς εχθρούς, είναι εντάξει. Και αυτό σας εξηγεί ένα παράδοξο που βλέπετε, ότι λέτε, μα πώς μπορεί να είναι τροχρήτη, ο Ρωμανός και βάζει κριτικά πάνω του και κάνει όλα αυτά, εφόσον απαγορεύεται. Όχι, γιατί προβλέπεται από αυτήν την ένταση. Πιο πρόσφατα τώρα, η μάχη της Μοσούλης, πολλοί από τους δικούς μας δεν κατάλαβαν, άρα η περιοχή ήταν όπως ήταν πριν την πάρουν. Είμαστε σε μια ανάλυση στα 2 χιλιόμετρα. Βλέπετε λοιπόν την Συριακή οργάνωση γύρω-γύρω και την ΤΑΕΣ στο κέντρο. Και πάλι εδώ δεν ερμηνεύσαμε σωστά τι γίνεται. Όταν έχετε ένα στρατό, ο οποίος καταλαβαίνει ότι χάνει και αρχίζει να ατινάζει τα πάντα, δεν είναι για να επανέλθει. Αλλά αν θυμάστε καλά, το ζήσαμε και με την εποχή των Ναζί, ενώ ξέραμε επίσημα ότι είχαν χάσει, την ώρα που επέστρεφαν πίσω, ανατείνεζαν τα πάντα, έβαζαν φωτιά και έχουμε και εμείς στην Ελλάδα και θύματα από ανθρώπους που ουσιαστικά πέθαναν λίγο πριν το τέλος. Που κανονικά δεν είχε πια κανένα νόημα, ούτε στρατιωτικό, ούτε στρατηγικής. Εδώ κάνουν ακριβώς το ίδιο και με τους ναούς. Να ξέρετε επίσης ότι και στη Σαουδική Αραβία που έβαλε λίγο το χέρι στο Κατάρ, το 90% των ναών των μουσουλμανικών που έχουν πάνω από 1000 χρόνια έχουν εξαφανιστεί την τελευταία 20ετία. Επίσης, και πάνω σε αυτούς τους ναούς χτίζουν άλλους ναούς που δεν έχουν πια καμία σχέση με το παλιό σύστημα, αλλά να το ξέρετε ότι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ είναι τα δεδομένα της περιοχής, όπως βλέπετε, με τις συγκρούσεις, τις τοπικές και τις αλλαγές φάσης όσον αφορά τα χρώματα. Και εδώ σας δείχνω κάτι που προς το παρόν σας φαίνεται εντελώς αδιανόητο. Είναι ο χάρτης του Κουρδιστάν, σε επίσημο φορέα του Κουρδιστάν, όπου βέβαια το Κουρδιστάν δεν υπάρχει, αλλά το δείχνω για να καταλάβετε ότι μερικές φορές για τον μέσο Έλληνα, όταν ακούει για τους Κουρδούς, σου λέει αυτή είναι νεκρή υπόθεση, δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα. Τώρα δεν το λέει πια, γιατί είχαμε μια τεράστια αλλαγή φάσης με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Αμερική, η οποία τώρα αποφάσισε να εξοπλίζει με βαρύ οπλισμό τους Κουρδούς. Άρα να ξέρετε, έτσι να είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, 25 Σεπτεμβρίου οι Κούρδοι θα έχουν δημοψήφισμα για το θέμα της ανεξαρτησίας τους. Βέβαια δεν θα είναι σε όλη αυτή την περιοχή, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι επειδή το Κουρδιστάν παίζει σε 4 χώρες, όπως βλέπετε, τη Συρία, Ιράκ, Ιράν και Τουρκία, πολύ συχνά εμείς στην Ελλάδα αποφεύγουμε να πούμε τις 4 χώρες και λέμε εντάξει, μάλλον στη Συρία έχει θέμα. Άρα εκτός αν δεν ξέρετε τίποτα από γεωγραφία, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο αλλού από τη Συρία. Τώρα για το ελληνικό στοιχείο, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι το πάνω μέρος που είναι εύσυνος πόντος, η ζώνη επαφής του Κουρδιστάν είναι ουσιαστικά η ζώνη επαφής με τον Πόντο και την Αρμενία, τη Δυτική Αρμενία και στη συνέχεια την Ανατολική Αρμενία. Άρα δεν είναι πράγματα που είναι εντελώς αδιανόητα, αλλά είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας. Συνεχίζω λοιπόν με αυτές τις αναλύσεις για να δούμε λίγο με ένα γράφο τοποστρατηγικό. Βλέπετε ότι η Αίγυπτος παίζει έναν ρόλο κλειδί, γιατί έχει επαφή με τη Λιβύη, η οποία έχει επαφή με την Τινησία, Αλγερία, Νιγερία και το Τσάντ, μαζί στην πραγματικότητα από την άλλη πλευρά με την Σαουδική Αραβία που παίζει με το Ιεμέν, Ιράν και Συρία. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος είναι πολύ κοντά μας τώρα, είναι μια τεράστια αλλαγή φάση. Αν το δούμε τώρα λίγο πιο θεωρητικά, όπως το βλέπετε εδώ, εδώ σας βάζω στοιχεία που έχουν σχέση πιο αφαιρετικά τοπολογικά για να καταλάβετε πώς παίζουμε στην περιοχή και βλέπετε λοιπόν αυτά τα δεδομένα ότι ο χάρτης έχει αλλάξει ριζικά. Εδώ ήταν το πλαίσιο που σας είχα δείξει πρωτήτερα.
για την επάνδρωση στη Συρία. Και εδώ βλέπετε πάλι με την Αίγυπτο και πώς παίζουν τοπικά με ένα διπλό σημείο επαφής. Άλλο στοιχείο τώρα, εντελώς καινούριο, είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η πορεία του Μπάρβαρος, όπως σας έδειξα, και επειδή έχετε πρόσβαση εδώ στο διαδίκτυο παντού σε αυτό το χώρο, είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο Merit Traffic, βάζετε Μπάρβαρος και κοιτάζετε τι κάνει. Αυτή εδώ είναι το στίγμα του, που είναι το Μπάρβαρος, το οποίο κάνει σεισμικά για την Τουρκία. Βλέπετε την Κύπρο και την διπλή γραμμή που βλέπετε είναι η πορεία του από τη χθεσινή μέρα. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσετε, αν το ξέρετε καλά, είναι ότι στην πραγματικότητα είναι εκτός οικοπαίδων. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζεται από τους δημοσιογράφους ως μια παρέμβαση του Μπάρβαρος στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 που γίνεται τώρα η γεώτρηση, ενώ βέβαια θα το δείτε τώρα πώς πάει. Στην πραγματικότητα στο κέντρο του χάρτη έχετε που βρίσκεται το γεωτρύπανο. Άρα ελπίζω να καταλάβετε τώρα με τις διαστάσεις ότι στο κέντρο που είναι μπλε είναι το γεωτρύπανο West Capella που κάνει τώρα τη γεώτρηση για την Eni και την Total και αυτό που σας έδειξα είναι πολύ πιο ψηλά και δεν έχει καμία σχέση διότι δεν έχουν βγάλει καμία ναύτεξη να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Η μόνη ναύτεξη που έχει βγει είναι από τις ίδιες τις εταιρείες σε συνεργασία βέβαια με την Κύπρο. Τώρα που πρέπει να ξέρετε, επειδή μερικές φορές θεωρούμε ότι απλώς είναι μια ζώνη επαφής, είναι ότι σε αυτό το σημείο ξαφνικά ήρθε ένα αεροπλανοφόρο αμερικάνικο, μικρό, όπως ξέρετε. Ήρθαν δύο φρεγάτες γαλλικές, μία που μπορεί να χτυπήσει υποβρύχια και μία που μπορεί να χτυπήσει αεροσκάφη. Βέβαια είναι περαστική, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα δεδομένα, αλλά εντελώς στοιχεία βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή που αρχίζει η γεώτρηση. Επιπλέον, για όσους δεν ξέρουν για τα γαλλικά θέματα, η γεώτρηση άρχισε 14 Ιουλίου, που εντελώς στοιχεία είναι η επέτειος της Γαλλίας. Είναι σαν να κάναμε εμείς μια γεώτρηση 25 Μαρτίου και λέει ο άλλος, εντάξει, τι 25, τι 24, γιατί πήρες αυτήν την ημέρα. Άρα γίνεται αυτό στο κέντρο και εντελώς στοιχεία. Όταν μερικά αεροσκάφη τουρκικά προσπάθησαν να περάσουν στην περιοχή, αφοπλίστηκαν από το αεροπλανοφόρο ηλεκτρονικά και βέβαια δεν ξαναπέρασαν. Αυτό είναι το μεγάλο επίπεδο που λέμε περιφερειακή δύναμη που θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια κάνει ό,τι θέλει όταν οι άλλοι θέλουν να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτή την περίοδο δεν θέλουν. Τα δεδομένα τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο χάρτης σας δείχνει όλες τις ΑΟΣ που αφορούν τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, άμα προσέξετε στον Ατλαντικό, σιγά σιγά εμφανίζεται μια καμπυλότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια, ενώ μέσα στη Μεσόγειο δεν έχετε καμία καμπυλότητα ανάλογη, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε σημείο της Μεσογείου είναι σε απόσταση μικρότερη από 200 ναυτικά μίλια. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω τώρα βλέπετε πιο ξεκάθαρα τον ρόλο της ελληνικής ΑΟΣ και της κυπριακής ΑΟΣ σε σχέση π.χ. με την ιταλική. Θα δώσουμε τώρα και πάλι παραδείγματα, αλλά έχετε μια μεγάλη εικόνα να καταλάβετε π.χ. ότι άμα πάτε στην κυπριακή ΑΟΣ και μετά περάσετε στην ελληνική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλική, ξανά ισπανική, ξανά ιταλική, γαλλική και μετά μπορεί να φτάσετε μέσω Αγγλίας προς το παρόν στην ΑΟΣ της Ιρλανδίας. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Οτιδήποτε κάνετε το οικονομικό μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μόνο ευρωπαϊκό, άρα η Ευρώπη δεν πληρώνει κανέναν άλλον εξωτερικό και σημαίνει ότι δεν έχουμε έξοδα ούτε εμείς. Επανέρχομαι λοιπόν στα δικά μας δεδομένα. Τώρα βλέπετε ότι κάναμε μια πολυκυκλική κίνηση. Σας ξαναδείχνω τον ίδιο χάρτη, αλλά τώρα θυμάστε όλα αυτά που κάνατε στο ενδιάμεσο. Ποια είναι τα δεδομένα τώρα τοπικά. Τοπικά είχαμε έναν γύρο ραδιοδότησης το 2014, ο οποίος βασίστηκε στην ανακοίνωση των 20 θεράσσιων οικοπαίδων, η οποία προβλεπόταν από την όλη διαδικασία και τώρα ο γύρος αδειοδότησης που άρχισε το 2014 πρόβλεπε αυτά τα θεράσσια οικόπεδα και τώρα ξέρουμε ότι είχαμε υποψηφιότητες στο θεράσσιο οικόπεδο 1, 2 και το 10. Άρα, γιατί εξηγήσεις, το 1 είναι για λόγους εθνικούς, είμαστε κοντά στην Αλβανία. Το 2 είναι ξεκάθαρο στόχος, γιατί είμαστε μέσα στο πλαίσιο της υφαροκρηπίδας και της συμφωνίας
με την Ιταλία από το 1977 και το θαλάσσιο Αιγαίο από το 10 επειδή είναι κοντά στο Κατάκολλο που είχαμε κάνει ήδη γιορτήσεις το 1982. Οι τρεις εταιρείες που βλέπετε, η Edison είναι Ιταλική, η Total Γαλλική και τα Ελληνικά Πετρέλαια βέβαια Ελληνικά, έχουν κάνει μια κοινοπραξία και παίζουν και τα τρία μαζί στο θαλάσσιο οικόπεδο 2. Το θαλάσσιο οικόπεδο 2 για τον ελληνισμό της Ελλάδος θα είναι το ανάλογο από αυτό που έγινε στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 στην Κύπρο. Έχουμε εκεί πέρα δύο κοιτάσματα, το κοίτασμα Πύρος που είναι 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το κοίτασμα Αχιλλέας που είναι 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για ψαμίτες και μιλάμε φυσικά για πετρέλαιο. Ενώ νότια της Κρήτης μιλάμε πιο πολύ για φυσικό αέριο. Στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 έχουμε τα ελληνικά πετρέλαια που είναι τώρα σε φάση υπογραφής από μόνοι τους. Και εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι ενδιαφέρον, είναι ότι σε αυτόν τον γύρο αδειοδότησης, επειδή είχαμε στο ενδιάμεσο εκλογές και αλλαγές ιδεολογικές κτλ., οι εταιρείες που είχαν υποβάλει αίτηση και είχαν αγοράσει σεισμικά, με την αλλαγή των εκλογών και τα δεδομένα που έγιναν, αποσύρθηκαν. Και μείναν μόνο αυτές που σας είπα, αλλά έχει ενδιαφέρον ειδικά η ExxonMobil. Γιατί η ExxonMobil, η οποία καταλαβαίνει μερικά τερτύπια πολιτικο-ιδεολογικά, και έκανε, βγήκε, γιατί σου λέει ότι τους δώσανε κόψο. Και ξαναμπαίνει τώρα με τα ελληνικά πετρέλαια. Άρα τώρα, να ξέρετε, στην περιοχή που είναι το 12-13 και στη συνέχεια λίγο πιο αριστερά, η ExxonMobil, που είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με την Total και τα ελληνικά πετρέλαια, ζητούν 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτό έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση. Η ίδια. Βέβαια, στο ενδιάμεσο έχουν αλλάξει τρεις φορές υπουργοί στο Υπουργείο Ενέργειας, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτός ξέρει τι κάνει, ενώ οι ίδιοι άλλοι δύο ήταν, όπως λέμε συχνά, αναρμόδιοι, για να μην πούμε ανίκανοι. Άρα, εδώ βλέπετε μια μεγάλη εικόνα που θα σας δείξει πώς λειτουργεί, βλέπετε είναι χάνης παλιός που είχαμε βγάλει ήδη το 2009, είναι πώς λειτουργούμε τοποστρατηγικά στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο είναι ένα πλαίσιο που έχει τρεις πόρτες, έχετε το Ζεμπαρτάρ, έχετε εδώ το Σουέζ και πάνω έχετε την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που βλέπετε σαν τοπολογική σκόνη είναι τα νησιά μας. Μετά η σύνδεση είναι η Κύπρος, πιο κάτω είναι η Κρήτη και από την άλλη πλευρά, αυτούς τους άξονες που βλέπετε, το νησί που είναι στο κέντρο είναι η Σικελία και μετά έχετε Σαρδενία και η Κορσική. Το πιο μικρό νησί είναι η Μάλτα και Βαλιαρική νήσος στην άκρη. Όταν έχετε αυτή την προσέγγιση, την τοποστρατηγική, τότε καταλαβαίνετε γιατί μερικά πράγματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Σας δίνω τώρα μερικές εικόνες για να καταλάβετε πού το πάμε. Αυτά που βλέπετε με γαλάζιο είναι τα κράτη-μέλη της ΑΟΣ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ΑΟΣ. Η ΑΟΣ, να θυμάστε, είναι πάντοτε εθνική. Δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα να ανακηρύξει την ΑΟΣ, να κάνει οριοθετήσεις. Αυτό όμως που μπορεί να παρατηρήσετε στρατηγικά είναι ότι οι ευρωπαϊκές ΑΟΣ, να τις ονομάσουμε έτσι, καλύπτουν έναν χώρο πιο μεγάλο από τις ασιατικές και τις αφρικανικές. Και αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός που σας αγγίζει εδώ και αιώνες, στα νησιά. Μετά με κοιτάξετε, τα μεγάλα νησιά που βρίσκονται στη Μεσόγειο είναι όλα ευρωπαϊκά, αν και τυπικά να θυμάστε ότι η Κύπρος είναι ασιατική, θεσμικά. Αν κοιτάξετε στα Ηνωμένα Έθνη και ψάξετε να βρείτε πώς λειτουργεί και πού βρίσκεται η Κύπρος, θα την βρείτε στην Ασία και όχι στην Ευρώπη. Το ξεχνάμε μερικές φορές. Σας δίνω τώρα τα δεδομένα με τις ΑΟΣ ξεχωριστά και στη συνέχεια πώς φαίνεται μια περιοχή με την ΑΟΣ. Τώρα τι βλέπετε, βλέπετε ότι η Ελλάδα με την ΑΟΣ έχει ουσιαστικά την επιφάνεια της Γαλλίας. Αλλά αυτό είναι αυτό που βλέπουν και οι άλλοι όταν εμείς δεν ξέρουμε. Τα δεδομένα ακόμα πιο τοπικά τώρα. Άρα ας αρχίσουμε από την Κρήτη εφόσον είμαστε εδώ. Το μεγάλο κομμάτι, το κίτρινο που βλέπετε, είναι η ΑΟΣ της Κρήτης. Αν η Κρήτη ήταν μια οντότητα χωρίς δέσμευση. Το βιολέ που βλέπετε από κάτω είναι η Γάβδος. Είναι η ΑΟΣ της Γάβδος. Βλέπετε ότι είναι τεράστια. Αυτό που μπορείτε να παρατηρήσετε, γιατί εδώ σας δείχνω τις κυψέλες Βορονών,
είναι ότι οι κυψέλες που είναι στην άκρη της ΑΟΣ είναι τεράστιες και είναι αυτές που προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την Ελλάδα, ενώ αυτές που είναι εσωτερικά, ακόμα και με ξηρά, όπως βλέπετε για Μακεδονία και Θράκη, ή ακόμα και Κυκλάδες, είναι πολύ μικρές κυψέλες και οφείλεται στο γεγονός ότι τα νησιά είναι πάρα πολλά, άρα το ένα εμποδίζει το άλλο. Ενώ αυτά που είναι στις άκρες είναι πολύ σημαντικά. Έχει ενδιαφέρον γιατί σημαίνει ότι τα ακριτικά νησιά της Ελλάδος είναι αυτά που προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, διότι εντελώς τυχαία όλα τα μεγάλα κοιτάσματα είναι σε αυτές τις κυψέλες και όχι στις μικρές. Άρα καταλάβετε, στην άκρη δεξιά έχετε τρία χρώματα, το πράσινο, το κίτρινο και το γαλάζιο, είναι η ΑΟΣ του Καστελόριζο στο κίτρινο, της Τρογγύλης με το μπλε και ρο για το πράσινο. Αυτό το σύμπλεγμα που σας φαίνεται λίγο μικρό, να ξέρετε ότι είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Αλλά όταν ακούτε ότι κάποιος ενδιαφέρεται για το Καστελόριζο, να θυμάστε ότι ενδιαφέρεται για μία ΑΟΣ του Καστελόριζου που είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο και όχι για το νησάκι. Δηλαδή βέβαια δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο νησάκι όσο αφορά υδρογονάκτες, αλλά στο νότιο μέρος που έχουμε επαφή με την Κύπρο και έχουμε 48,6 χιλιόμετρα, υπάρχει πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου γιατί είμαστε σε λικάνη υδροδότη. Διάγραμμα ροής, πιο πρακτικό ακόμα, εδώ έχετε τις χώρες και μπορείτε να δείτε τι γίνεται όταν τις βλέπετε μαζί. Άρα τα μπλε είναι λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα, και άλλες χώρες είναι αυτές που συνδέονται με εμάς. Και τι μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε ότι αυτός ο άξονας που ξεκινάει από το Ισραήλ και πηγαίνει στην Ιταλία, ο οποίος είναι ένας στρατηγικός άξονας, γι' αυτό εντελώς τυχαία ακούτε συνεχώς συμμαχίες με την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία σε σχέση με το Ισραήλ παράλληλα με την Αίγυπτος, είναι από εκεί που θα περάσουν όλα τα αποθέματα. Άρα φανταστείτε τώρα ότι είστε το Ισραήλ, είναι δύσκολο το Ισραήλ να παίξει με την Αίγυπτο και το Λίβανο. Άρα παίζει με την Κύπρο. Η Κύπρος με ποιον να παίξει, με την Τουρκία, με τη Συρία. Με το Λίβανο θα παίξει αλλά προς μία κατεύθυνση. Άρα η Κύπρος παίζει προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα παίξει προς την Ιταλία και η Ιταλία παίζει προς όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτός λοιπόν ο άξονας που τον βλέπετε τώρα σαν να είναι θεωρία γραφημάτων, άμα το κοιτάξετε σε πρακτικό επίπεδο, βλέπετε ότι το μπλε είναι ουσιαστικά το ηθικό καλώδιο που θα ενώσει το Ισραήλ με την Κύπρο, την Κρήτη και την Αττική. Γιατί η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη ήδη με την Ιταλία με το καλώδιο Γκρίτα και αυτό που βλέπετε με κόκκινο είναι ο αγωγός της ΜΕΤΑ, ο οποίος, άρα το πρώτο θα είναι τελειωμένο το 2021 και το δεύτερο το 2025. Έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα ακούμε για ημερομηνίες, ενώ παλαιότερα όταν ακούτε για project χωρίς ημερομηνίες, να ξέρετε όλοι, μην το καταλαβαίνεις, ότι είναι φρουφρού και αρώματα. Μόλις ακούτε η ημερομηνία που τελειώνει, τότε έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο άξονας που βλέπετε εδώ, το βλέπετε τώρα και με τα βάθη, πάνω κάτω πώς λειτουργεί, για να ξέρετε πώς λειτουργούν αυτά τα δεδομένα. Αυτός ο άξονας θα χρησιμοποιηθεί και για αγωγό και ουσιαστικά και για τα καράβια LNG και βέβαια για το ηθικό καλώδιο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι σε όλα αυτά τα πράγματα η Κρήτη είναι μέσα. Για όσους δεν το ξέρουν, μια εδώ εικόνα, εδώ είναι η Ερυθρούσα. Η Ερυθρούσα είναι ένα μικρό νησάκι στον Πειραιά, στο οποίο βλέπετε διάφορα τάνκερ, έρχονται τα καράβια LNG, εκεί πέρα γίνεται αεροποίηση, βλέπετε ότι η απόσταση είναι 453 μέτρα από την ακτή την ξηρά και αυτό τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα όταν ακούτε για το φυσικό αέριο, αυτό εδώ είναι πάνω από μια δεκαετία που λειτουργεί, και οι περισσότεροι Έλληνες που είναι στην Αθήνα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν καν ότι περνάνε από εδώ. Περνάνε από εδώ τα καράβια LNG, αυτά μας έρχονται από την Αλγερία, τα οποία τα πληρώνουμε πανάκριβα. Και το ξέρετε, γιατί η προστιθέμενη αξία του LNG είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα συντελεστή συμπίεση 600, αλλά όταν στέλνετε ένα καράβι, είναι σαν να στέλνετε 600 καράβια. Άρα το πληρώνετε. Εμείς έχουμε συμβόλαια αποκλειστικότητα έως το 2020. Άμα δεν κάνουμε τίποτα στο ενδιάμεσο, θα ξανακάνουμε συμβόλαια. Τα συμβόλαια αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά, για όσους ξέρουν λίγο από business, έχουν ρήτρες που άμα το σταματήσετε, είναι σαν να το συνεχίζετε, απλώς δεν έρχεται τίποτα. Άρα πληρώνετε πάλι το ίδιο. Αυτό έχει τεράστια σημασία, το έχετε στο μυαλό σας.
περνάω το Καστελόριζο για να το θυμάστε πόσο σημαντικό είναι. Βλέπετε εδώ το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και όταν ασχολείστε με πολιτικούς, να λέτε σύμπλεγμα Καστελορίζου και όχι Καστελόριζο. Γιατί άμα ένας πολιτικός σας πει, εγώ θα προστατέψω μόνο Καστελόριζο και δεν προστατέψει τη Στρογγύλη και τη Ρο, είναι πάρα πολύ απλό, δεν έχουμε πια επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα αυτό το σύμπλεγμα, το βλέπετε εδώ, για να καταλάβετε τα μεγέθη, η μικρή γραμμή που βλέπετε πάνω στο Καστελόριζο είναι ο διάδρομος του αεροδρομίου. Για όσους δεν το ξέρουν, προσγειωνόμαστε με 35 άτομα και απογειωνόμαστε με 20. Εντάξει, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μικρός είναι ο διάδρομος. Λοιπόν, αυτά τα μικρά νησιά με τις Κυψέλες Βορονόη, τώρα σας βάζω τις Κυψέλες Βορονόη που έχουμε υπολογίσει γύρω από κάθε νησί, σας κάνω ένα zoom out, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, μας δίνουν 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπου αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο και να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο με τις δύο χώρες. Άρα όταν ακούτε για το τριπλό σημείο επαφής, είναι αυτό που είναι κάτω δεξιά, το οποίο αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Άρα όλες τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το τριπλό σημείο επαφής, νομίζω ότι έχω, ναι, πρέπει να έχω, αφού ο Γιώργος έβαλε. Μιλάω γι' αυτό. Τώρα τριπλό επαφής, τριπλό σημείο είναι αυτό. Αυτό εδώ παίζει με την Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρος. Εμείς παίζουμε σε αυτό. Παίζουμε σε αυτό. Κάνουμε μια επέκταση εδώ, κάνουμε μια επέκταση εδώ και μια μεγάλη επέκταση εδώ. Αυτή την ετοιμάζουμε αυτή την περίοδο. Αλλά το ωραίο είναι ότι βέβαια η Ελλάδα δεν λέει τίποτα, αλλά το ανακοινώνει η Αίγυπτος. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Εντάξει, ξέρετε, είναι όπως λέει ας πούμε, η Ελλάδα. Εγώ δεν θέλω να πάρω ανεμογέννητες στις μονοκορφές με τη Βουλγαρία. Καμία. Εντάξει. Και βάζει η Βουλγαρία. Αλλά εσείς σαν οπτική επαφή βλέπετε ακριβώς το ίδιο και λέτε καλά, τι κάνουν. Εδώ είναι την άλλη χώρα. Εδώ υπάρχει το ίδιο. Μιλάμε για τρεις χώρες που μιλάνε συνεχώς μαζί και είναι η Αίγυπτος που είναι η πιο δυναμική. Άρα στην Ελλάδα εμείς μαθαίνουμε τα νέα των διαπραγματεύσεων της Ελλάδος. Εσείς, ας πούμε, εμείς τα μαθαίνουμε κάπως αλλιώς. Από την Αίγυπτο. Θυμίζει λίγο τον πόλεμο, ας πούμε, που ακούγαμε μέσω BBC και έκαναν και άλλοι. Κάθε φορά που ακούτε δηλώσεις της Ελλάδος, μην τις ακούτε και πάρα πολύ, τόσο είναι επίσημες, και να ακούτε αυτές που είναι από την Αίγυπτο, γιατί σε κάποια φάση θα το μάθουμε ότι έγινε η συμφωνία. Για όσους γελάνε και νομίζουν ότι κάνω χιούμορ, σας υπενθυμίζω ότι όταν βγάλαμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος, επίσημα, πώς τα μάθαμε, επίσημα, δηλαδή όλοι σας, μέσω Νορβηγίας, η οποία ήταν στο συνέδριο στο Λονδίνο. Δηλαδή η Αθήνα έστειλε σήμα μετά από το Όσλο και μετά από το Λονδίνο ότι καταφέραμε να βγάλουμε οικόπεδο. Ξέρεις καλά, εμείς δεν πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Άρα να ξέρετε ότι οι εταιρείες ήταν ενημερωμένες πριν από τον λαό. Ωραία, τώρα λοιπόν βλέπετε το κομμάτι που αφορά τη Στρογγύλη, έχουμε στρατό στη Στρογγύλη που είναι απλώς για την παρουσία. Υπενθυμίζω ότι η ΑΟΣ πρέπει να έχουμε οικονομική δραστηριότητα ή άμα έχετε παρουσία ανθρώπων, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλιώς, άμα δεν έχετε οικονομική δραστηριότητα σε ένα νησάκι, τότε δεν έχετε ΑΟΣ. Το σημαίνει ότι δεν πάει πιο πέρα. Η ΑΟΣ σας επιτρέπει να έχετε και τεχνητά νησιά. Τα τεχνητά νησιά όμως δεν σας προσφέρουν επιπλέον ΑΟΣ. Θα μπορείτε να φτιάξετε. Η Ιαπωνία το ξέρει κατά κόρον. Άρα το παράδειγμα της γωνίας, να καταλάβετε, γιατί μου το ρωτούσαν και φίλοι χθες, η Δημήτρα ξέρει, εδώ είναι το Καστελόριζο, εδώ είναι το τριπλό σημείο επαφής, αυτό εδώ είναι 259 χιλιόμετρα. Να καταλάβετε ότι η ύπαρξη του Καστελορίζου είναι αυτό που καθορίζει τη ζώνη επαφής εδώ. Φεύγει το Καστελόριζο για κάποιο λόγο, θεωρητικά. Τότε αυτή η γραμμή πέφτει και πάει εδώ. Τότε η Τουρκία είχε επαφή με την Αίγυπτο. Άρα επειδή υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα, έχουμε αυτή τη ζώνη επαφής που είναι 48,6 χιλιόμετρα. Για όσους πιστεύουν ότι δεν είναι σημαντικό, από εδώ θα περάσουν όλα τα καλώδια, όλη η αγωγή και όλα τα καράβια. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δίνεται καμία σημασία στους άλλους, γιατί είστε στον εσωτερικό σας χώρο. Φανταστείτε στο σπίτι σας, έχετε δύο δωμάτια και θέλετε να τα συνδέσετε.
Εάν έγινε στο δικό σας είναι, φέρετε το τεχνικό, μια χαρά. Άμα περνάει από το σπίτι του άλλου, τότε έχετε ένα πρόβλημα. Θέλει ο άλλος ή δεν θέλει. Να ξέρετε ότι νομικά, και εδώ είναι μια διαφορά στη νομική με τη στρατηγική, νομικά τα καλώδια και η αγωγή θεωρούνται όλοι τοποθετημένοι. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι κανένας δεν ενοχλεί κανέναν για να βάλει ένα καλώδιο. Αυτό λέγεται η νομική πραγματικότητα. Η στρατηγική πραγματικότητα είναι, άμα δεν θέλει ο άλλος να περάσει από εδώ, ξαφνικά θα σου βρει θέματα με τεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Και δεν θα περάσει ποτέ. Άρα το ξέρετε, σημαίνει ότι καλύτερα να είσαστε σε στρατηγικό πλαίσιο και μετά να κοιτάτε το νομικό, παρά να κοιτάτε το νομικό και μετά το στρατηγικό. Συνήθως τώρα είναι μια φόρα. Άρα, τα μεγέθη λίγο της ΑΟΣ σε σχέση με το ΕΦΑΕΡ. Τώρα αυτό το λέω συχνά για τους άνδρες, όταν έχετε πάει στρατό, ειδικά πολεμική αεροπορία, σας λένε το ΕΦΑΕΡ είναι τεράστιο, τεράστιο. Ναι, αλλά το ΕΦΑΕΡ είναι πιο μικρό από την ΑΟΣ. Γιώργο, βλέπω ξαφνιάστηκες. Άρα, αυτό εδώ που βλέπεις με ίσιες γραμμές εύκολες είναι το ΕΦΑΕΡ και η ΑΟΣ, η δικιά μας, είναι πιο μεγάλη. Άρα, γι' αυτό τώρα κάνουμε και σεμινάρια και στο ΓΕΘΑ για το ποιος θα είναι ο ρόλος που θα παίξει η πολεμική αεροπορία και η αεροπορία γενικά σε αυτές τις περιοχές. Θα μου πείτε γιατί το συζητάμε και δεν το συζητάμε για την Κύπρο. Διότι η ΑΟΣ της Κύπρου είναι πιο μικρή από το ΕΦΑΕΡ. Άρα τα ελικόπτερα που πηγαίνουν στην Αφροδίτη και κάνουν 180 χιλιόμετρα είναι πάντα εντός ΕΦΑΕΡ Λευκοσίας. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε εντός ΕΦΑΕΡ Αθηνών και να ξέρετε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χώρος, η ΑΟΣ μας μπαίνει στο ΕΦΑΕΡ των άλλων. Θα μου πείτε, μήπως αυτό είναι παράξενο? Όχι, είναι πιο σπουδαίο γιατί το ΕΦΑΕΡ είναι αυτός για πτήσεις και δεν έχει απολύτως τίποτα, ενώ η ΑΟΣ είναι για οικονομική δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα λίγο πιο έντεχνο, εδώ έχετε τη Μάλτα, αυτό εδώ είναι ουσιαστικά η ΑΟΣ της, που είναι 175 φορές το μέγεθός της και αυτό είναι το ΕΦΑΕΡ της. Α, τώρα τι γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία ΑΟΣ με τη Μάλτα, διότι η Λιβύη με την Ιταλία είναι πιο κοντά. Άρα κάναμε λοιπόν ένα πλαίσιο, το οποίο είναι εμείς θα μπαίνουμε εδώ, όταν θα μπαίνουμε, δεν θα παραβιάζουμε το ΕΦΑΕΡ σου, απλώς θα ξέρεις ότι είμαστε μέσα στην ΑΟΣ χωρίς να έχουμε συμφωνία. Ενώ με όλες τις άλλες χώρες έχουμε συμφωνία ΑΟΣ όταν υπάρχει λόγος. Το βλέπετε εδώ. Σας δείχνω μερικές εικόνες λίγο πιο γρήγορα για τα τεχνικά. Αυτές είναι οι σεισμικές γραμμές που έχουν γίνει ήδη. Εντάξει, το Greece Mega Project. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα πλέγμα που είναι σεισμικές γραμμές που έχουμε κάνει μετρήσεις. Πιο πυκνό. Αυτό που είναι με μάτια είναι πιο παλιές. Αυτές που είναι με αυτό το χρώμα είναι οι πιο πρόσφατες που ήταν από την εταιρεία PGS. Αν θυμάστε καλά, έως το 2013 όλοι μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν μας πειράζει. Το 2013, επειδή η PGS είναι η νορβηγική εταιρεία και έβγαλε όλες τις αναλύσεις, ξαφνικά δεν εμφανίζεται πια να το λέει, αλλά τώρα μας λέει θα είναι δύσκολο. Πριν δεν ήταν δύσκολο, ήταν ανέφικτο. Άρα βλέπετε, περάσαμε από το ανέφικτο στο δύσκολο. Μετά άλλοι μας λένε ότι θα είναι βαθιά. Τώρα δεν το λένε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο βαθιά. Και εδώ λέμε μόνο για βάθος, ενώ μιλάμε και για υπερβάθος σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ να καταλάβετε ότι είμαστε στα 10 επί 10 χιλιόμετρα. Εδώ είμαστε στα 40 επί 20. Κάθε φορά που κάνετε μια σεισμική γραμμή, σας επιτρέπει να δείτε πώς είναι το υπέρβαθος. Πώς λειτουργούν, γιατί δυστυχώς τα ονομάσαμε σεισμικά και οι κόπανοι νομίζουν ότι κάνουν σεισμικά. Στην πραγματικότητα είναι ηλεκτρομαγνητικά. Άρα έχετε ένα καράβι το οποίο εκπέμπει 25 MHz ένα σήμα, πηγαίνει κάτω από το βυθμένα της θάλασσας 7 έως 8 χιλιόμετρα, δεν είναι το ανάλογο ποσόνα, ξαναέρχεται και με τα υδράφωνα που έχει πίσω ακούει εντός εισαγωγικών πώς είναι το υπέδαφος. Ευτυχώς που δεν έχει σχέση με σεισμικά, αλλά είναι ηλεκτρομαγνητικά συστήματα που μετράν πώς λειτουργεί το υπέδαφος. Άρα αυτοί που λένε, ας πούμε, ότι όταν ένα καράβι σεισμικό είναι σε μια περιοχή και έχουμε σεισμό, καταλαβαίνετε τι πλαίσιο αρμοδιότητας και ικανότητας έχουν. Τα βγάζω αυτά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Να ξέρετε ότι η συμφωνία που έχουμε εδώ
με την Ιταλία, αυτή είναι η επίσημη από το 1977. Τα στίγματα που βλέπετε είναι η κέντρα προς μέγιστους κύκλους και εδώ τι βλέπετε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, θα καταλάβετε γιατί γάθος, είναι ότι η Οθονή, η Ερικούσα και η Μαθράκη μετράνε σαν νησιά ένα βρούμενο τριπλό σημείο. Δηλαδή δεν το μέτρησαν από την Κέρκυρα ή από την Ήπειρο, το μέτρησαν από τους Οθονούς. Άρα αυτές εδώ οι αποστάσεις που βλέπετε 40,6, αυτό είναι το θεωρητικό σημείο επαφής τριπλό, που είναι το ανάλογο από αυτό που λέγαμε πριν. Εδώ είμαστε στην ίδια απόσταση από την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα είναι η μόνη που είναι με νησί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν δείξαμε αυτούς τους χάρτες στην περιφέρεια, εκεί, που έλεγα στην αρχή ότι δεν είναι σημαντικά τα νησιά, τα διαπόντια, και να φέρουμε τον κόσμο εδώ, για περίπτωση τα ψηλεύω, όταν τους δείξαμε αυτό, τους ξαναέβαλαν εκεί. Και μια χαρά είσαι εκεί πέρα, γιατί η οικονομική δραστηριότητα, ΑΟΣ, τέλεια. Είναι να το θυμάστε και για την γράφη του είναι ακριβώς το ίδιο. Τα θαλάσσια οικόπεδα σας τα δείχνω τώρα εδώ με το FIR. Άρα γιατί είναι εντυπωσιακό. Όταν βγήκαν τα θαλάσσια οικόπεδα, όπως σας είπα, μπαίνουμε στο FIR Τυράννων. Μπρίνδιζη, Ρώμης, Μάλτας, Τρίπολης και Καΐρου. Όλες αυτές οι χώρες θα μπορούσαν τεχνικά να πούν γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι χώρες θεωρούσαν ότι είναι σωστό γιατί εμείς πήγαμε μέχρι τη μέση γραμμή. Δεν πήγαμε πιο πέρα. Προσέξτε όμως, τη μέση γραμμή χρησιμοποιώντας τη γάρδο. Και η Λιβύη δεν είπε όχι. Το έχει τεράστια σημασία γιατί μιλάμε για το 2014. Σας υπενθυμίζω ότι η Λιβύη το 2006, γιατί έχετε μερικούς υποτίθεται ειδικούς που σας εξηγούν ότι παλαιότερα με τη Λιβύη τα πηγαίναμε μια χαρά. Πρέπει να είσαι πραγματικά άσχετος, διότι σας υπενθυμίζω ότι το 2006 η Λιβύη έβγαλε θαλάσσια οικόπεδα με τα οποία καταπατούσε όλη τη Γάβδο. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η χώρα βγάζει θαλάσσια οικόπεδα που πηγαίνουν μέχρι τη Γάβδο και πατάνε και περιοχή Χανίων. Αυτό το λέμε ότι τα πάμε καλά. Βέβαια, άμα είσαι ας πούμε το χαλί που σκουπίζει όλα στα πόδια, τα πόδια είσαι μια χαρά. Ευτυχώς που μας βοήθησε ποιος, μια τεράστια χώρα, τεράστια. Η Μάλτα. Η Μάλτα είπε, εντάξει παιδιά, είπαμε να το βάλετε ΑΟΣ, αλλά όχι και τόσο ψηλά. Και εμείς συμφωνήσαμε με τη Μάλτα. Και είπε η Ελλάδα, έχει δίκιο η Μάλτα, παραβιάζεται την Ελλάδα. Έχουμε και αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εδώ σας λέω, μην θεωρείτε ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Σημασία είναι να έχει υψηλή στρατηγική. Ένας μικρός παίχτης, που είναι σας ξεσκίσει στο σκάκι, ενώ λες παιδί, εσύ είσαι 6 χρόνων, τι κάνεις. Παίζει το σκάκι. Εσύ είσαι κόπονος, δεν παίζεις. Άρα, δεν έχει σχέση με το μέγεθος, μην το πάρετε για άλλα θέματα, έχει σχέση λοιπόν με την δραστηριότητα. Οκ, τώρα τα βλέπετε εδώ, θα σας δείξω πιο κοντά τα δικά σας. Άρα, όπως το λέγαμε πριν και με τον Γιώργο, η Γάβδος, όπως βλέπετε, είναι εκτός του 13, το 13 είναι σημαντικό, και βλέπετε εδώ με τα μικρά νησιά γιατί έχουν γίνει αυτά τα σπασίματα. Τώρα τα μεγέθη, επειδή είμαστε στη Κρήτη και σας αφορά πιο άμεσα, τα μεγέθη υπολογίζονται μαθηματικά και γεωλογικά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε κάθε οικόπεδο να έχει πάνω κάτω την αξία του διπλανού. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Φανταστείτε ότι είσαστε ας πούμε στην πολεοδομία και βγάζετε οικόπεδο και το διπλανό κοστίζει 1 δις και το διπλανό 1 εκατομμύριο. Κανένα δεν πάει στο εκατομμύριο. Θα σου λέει εντάξει. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι για να έρθουν μεγάλες εταιρείες πρέπει να έχουμε μεγάλα θαλάσσια οικόπεδα. Όχι μόνο στην Κρήτη, έχουμε λοιπόν 9 θαλάσσια οικόπεδα. Βλέπετε 4 κοντά και 5 που ακουμπάνε ακριβώς τη γραμμή οριοθέτησης με τη Λιβύη όταν θα γίνει επίσημο. Επίσης να καταλαβαίνετε ότι επειδή τα θαλάσσια οικόπεδα είναι όλα κάτω από την Κρήτη, θα υπάρξει μια τεράστια ανάπτυξη νότια της Κρήτης. Τώρα επειδή κάναμε μια διάλυση στον Δήμο Χριστού, τους εξηγήσαμε και ελπίζω να είναι το ίδιο για εσάς, δεν είναι η κατάλληλη ώρα να πουλήσετε τα χωράφια σας νότια της Κρήτης. Εντάξει, άμα θέλετε, αγοράστε των διπλανών που θέλουν να τα πουλήσουν. Καλύτερα να είστε σε αυτή την περιοχή και να ξέρετε ότι δυστυχώς, παρόλο που μιλάμε για τον πληθυσμό στην Κρήτη, πολλοί έχουν ήδη αρχίσει να πουλάνε σε ξένους, οι οποίοι αυτοί προβλέπουν ότι όπως θα έρθουν οι υπηρεσίες, συμφέρει να είναι στην περιοχή.
Και όχι μόνο ξένος ξένος, και Κύπριος. Άρα όλη αυτή εδώ η ακτογραμμή θα έχει μεγάλη σημασία. Φανταστείτε ότι είναι πιο σημαντικό σίγουρα το κεντρικό. Φανταστείτε τώρα ότι είστε εταιρείες και θέλετε όταν κάνετε μια γεώτρηση να έχετε ένα καράβι που να πηγαίνει έρχεται σε σταθμό υπηρεσιών. Δεν θα συμφέρει, ας πούμε, να είστε στο 16 και ο σταθμός υπηρεσιών να είναι εδώ, ειδικά όταν το τέλος όλα αυτά είναι για να στείλουν το φυσικό του αέριο προς εκεί. Εντάξει, γιατί δεν είναι να το στείλουν από εδώ θα γίνει απολύτως τίποτα, διότι από εδώ θα έρχεται φυσικό αέριο. Θα φεύγει όλο περιοχή Χανίων προς τα πάνω για την Πελοπόννησο. Το βλέπετε εδώ, όταν τα βλέπετε συνοπτικά, τα τρία μαζί. Άρα Ιόνιο, νότια Πελοποννήσου, ελεύθερη μάνη και η Κρήτη. Τώρα, γιατί σας αφορά άμεσα. Εδώ σας έχουν βάλει τα θαλάσσια οικόπεδα με τις περιφέρειες. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν οι περιφέρειες με τα θαλάσσια οικόπεδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε τον νόμο περί υδρογονατράκων, ο οποίος προβλέπει ότι η περιφέρεια παίρνει το 5% των απολαγών του ελληνικού δημοσίου κατευθείαν, αν έχει κοιτάσματα στην περιφέρειά της. Να καταλαβαίνετε τώρα ότι η Κρήτη θα πάρει κατευθείαν το 5% από οποιαδήποτε ενέργεια που θα γίνει σε αυτή τη ζώνη. Και τελείως τυχαία είναι 9. Σας υπενθυμίζω, αυτή εδώ ποια είναι η περιφέρεια. Έχετε δεύτερη ευκαιρία. Το βρήκατε με τη δεύτερη. Εγώ να σας πω ότι αυτή είναι εδώ η Αττική, δεν θα ξεχάσει καθόλου ότι είναι της Αττικής αυτή η διότι πατάει λίγο σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο, που σημαίνει ότι εδώ οι δύο περιφέρειες θα παίξουν. Εδώ έχετε για την, ουσιαστικά την Πελοπόννησο και βλέπετε το πάνω μέρος. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί μερικές περιφέρειες, όπως το βλέπετε, θα παίξουν, όπως βλέπετε εδώ, τεράστιο ρόλο. Εδώ θα είναι όλος τεράστιος ρόλος, εδώ πιο πολύ για πετρέλαιο ή για φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι υπάρχει τώρα το πλαίσιο ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το 5%, αν μπορεί να γίνει και 25%. Να σας το λέω πιο λιανά και πιο λαϊκά. Ας πούμε ότι δεν πιστεύετε ότι έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν σας νοιάζει να είναι 5% ή 2%, έτσι γίνεται. Δεν σας νοιάζει να το περάσουμε στο 25%, γιατί αν έχετε 25% από τίποτα δεν μας πειράζει. Η μεγάλη βλακεία είναι να μην σας νοιάζει και να έχει. Γιατί μετά, όταν θα έχει και θα έχετε υπογράψει με 0%, δεν θα λέτε, α, τώρα το θέλω. Άρα να ξέρετε ότι νομικά μας συμφέρει να έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά το πλαίσιο που είναι ξεκάθαρο με τον νόμο υδρογονατράκων, επειδή παίρνει σημειώσεις και ο Γιώργος, είναι ο 2289, 1995, και θα ήταν καλό να τον διαβάσετε. Έτσι, το λέω εδώ, πάρει πέρα. Με μια τροπολογία του 4001 το 2011. Άρα ξέρετε ακριβώς ότι υπάρχει άνθρωπο που προβλέπει 5% της περιφέρειας. Και γι' αυτό εντελώς τυχαία έχουμε πολλές συνομιλίες με την περιφέρεια που ασχολούνται με αυτό το θέμα, διότι προετοιμάζεται στο στρατηγικό της σχεδιασμό και τον ενεργειακό οδικό χάρτη πώς θα παίξουν αυτά τα πράγματα. Άλλοι βέβαια, επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν ασχολούνται. Βέβαια, αυτοί που δεν ασχολούνται θα είναι αυτοί που όταν θα γίνει, θα είναι αυτοί που θα ζητάνε γιατί δεν βάλετε ποσοστό μεγαλύτερο. Άρα, τα δεδομένα αυτά τα αφήνω, αλλά σας δείχνω όμως ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Εδώ είναι το κοίτασμα Πύρος και εδώ είναι Αχιλλέας. Αυτό εδώ είναι οι Κυψέλες που προέρχονται από τα νησιά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο κοιτάσματα, το μεγάλο μέρος τους, προέρχεται από τα Διαπόντια νησιά και από τα Γεωργικέκη. Αλλά σας το δείχνω ακόμα πιο πρακτικά. Όταν κόψαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, ας πούμε τώρα ότι είστε εταιρεία. Σε ποιο οικόπεδο θα πηγαίνατε? Κάντε λάθος, δεν είστε ακόμα εξοικειωμένοι. Στο 2 θα πηγαίνατε. Γιατί θα είχατε πρόσβαση σε 2 θαλάσσια οικόπεδο, ένα θαλάσσιο οικόπεδο, αλλά 2 κοιτάσματα. Αν πάτε στο 4, αυτό δεν είναι. Θα μου πείτε, πήγατε στο 4, επειδή κάνετε το σύνδρομο της Κατσίκας, είναι πιο χοντρό το κομμάτι στο 4, θα έχω περισσότερο. Δεν γίνεται, γιατί είναι υγρό. Άρα ρουφάν και ίδιο. Άρα 50-50. Που σημαίνει ότι αυτός που είναι στο 2 παίζει και με αυτόν με την Ιταλία και με αυτόν με αυτόν που θα έρθει. Άμα σας πω ότι εντελώς τυχαία η Edison, η Total και τα ελληνικά πετρέλαια πήγαν στο 2. Δεν πήγαν στο 3. Ούτε στο 7. Και το άφησαν το 4.
Για ποιο λόγο, διότι αυτό έχουμε πολλά δεδομένα που ξέρουμε πώς λειτουργούν και επειδή είμαστε σε ζώνη επαφής με την Ιταλία, είναι πλαίσιο στην εκμετάλλευση γιατί είναι η τρίτη παράγραφος της έννοιας της οριοθέτησης των ΑΟΣ. Αυτό είναι όταν ξέρεις και σκάκι και στρατηγική και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Άμα σου λείπει ένα από αυτά, κάπου το έχεις χάσει. Συνεχίζουμε με αυτό το πλαίσιο, το είδατε, εδώ είναι το γενικό. Σας δείχνω τώρα σε τι έχουμε δικαίωμα μέσω της Ιταλίας. Έχουμε 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα όπου μπορούμε να κάνουμε έρευνες, γεωτρήσεις, ό,τι θέλετε, χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό είναι επίσημη αυτή η γραμμή. Είμαστε εντάξει. Όσο δεν έχουμε κάτι το επίσημο νομικό, άρα η ΑΟΣ σας υπενθυμίζω ότι είναι νομικό βήμα που λέει έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να το δηλώσουμε, δεν έχει γίνει από την Ελλάδα, η Κύπρος το έχει κάνει ήδη από το 2004 και εμείς αναρωτιόμαστε αν θα το κάνουμε. Εντάξει. Που σημαίνει πρακτικά ότι κάθε φορά που περνάει ένα καράβι από την ελληνική ΑΟΣ και κάνει σεισμικά, επειδή δεν έχουμε δηλώσει ελληνική ΑΟΣ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μας πληρώνει. Ενώ οτιδήποτε περνάει από την Κυπριακή ΑΟΣ, το πληρώνει. Αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, αυτό είναι το πλαίσιο που είναι ξεκάθαρο και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε επαφές. Γι' αυτό βέβαια κάναμε και ένα masterclass νότια της Κρήτης και μιλήσαμε αποκλειστικά για τις σχέσεις μεταξύ της Λιβύης και της Ελλάδος. Που είναι η προετοιμασία, θα πρέπει να γίνουν ανάλογα πράγματα και εδώ. Αυτό σας το αφήνω το ευρώ, γιατί βέβαια δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα ευρώ, τουλάχιστον όταν τα έχετε. Απλώς να θυμάστε ότι υπάρχει ένας κώδικας, τα αστέρια όταν είναι σε ευρωπαϊκή χώρα είναι από κάτω, όταν είναι σε μη ευρωπαϊκή χώρα είναι από πάνω. Το πιάσατε. Άρα με κοιτάξετε η περιοχή Κωνσταντινούπολης, θα δείτε ότι είναι από κάτω. Είναι ένα ερώτημα. Άρα είναι μερικοί από εσάς που ασχολούνται με αυτό, ενώ πρέπει να ασχοληθούν με αυτό και με αυτό. Άρα εδώ είναι η Γαλλία που έχει βάλει τα νησιά της, Μαρτινίκ, Γουαντλούπ, Γκουιάν και Ρεϊνιόν, διότι χρησιμοποιούν ευρώ και το επέβαλε γιατί είπε ότι εγώ θέλω να έχω αυτά τα δικαιώματα. Άρα έχει ενδιαφέρον να ξέρετε ότι αυτό είναι το καινούριο ευρώ, διότι με τον Τάσο Παπαδόπουλο, που αυτός ήταν ο πολιτικός που σκεφτόταν, από το 2004 σκεφτόμασταν πώς θα βάλουμε την Κύπρο μέσα στο ευρώ, χωρίς να είναι στο ευρώ. Ένας κλασικός πολιτικός λύνει προβλήματα που εμφανίζονται. Ένας εξαιρετικός πολιτικός βρίσκει τη λύση πριν εμφανιστούν. Άρα όταν μπήκε η Κύπρος το 2008, είχε ήδη αποφασιστεί ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα έχουν την Κύπρο. Άμα κοιτάξετε τα παλιά σας χαρτονομίσματα, δεν έχουν την Κύπρο. Στην αρχή όταν το είπαμε αυτό, μας είπαν ότι η Κύπρος είναι πολύ δεξιά. Άρα τους είπαμε ότι αυτό εδώ είναι πολύ αριστερά, γιατί είναι στον Ινδικό ωκεανό, και στον Ατλαντικό ωκεανό και δεν είχατε πρόβλημα. Έλεγε εντάξει, αφού δεν είχαμε πρόβλημα, στο βάλουμε πιο εδώ. Τελικά τι αποφάσισαν, να το πάνε λίγο πιο πέρα, να διευκρινίσουν ότι η Τουρκία είναι εκτός. Αυτό λοιπόν είναι τα νέα δεδομένα. Για όσους ασχολούνται λίγο με τους συμβολισμούς, να ξέρετε ότι οτιδήποτε βλέπετε πάνω στο ευρώ είναι κτίρια που έχουν ευρωπαϊκό ύφος χωρίς να υπάρχουν πουθενά. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, το βλέπετε και εδώ. Εμείς, ας πούμε, όταν βλέπουμε τέτοιο πράγμα, μας θυμίζει κάτι. Εντάξει. Στους Ιταλούς τους θυμίζει κάτι άλλο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στους άλλους που δεν είναι Ευρωπαίοι δεν τους θυμίζει τίποτα. Βλέπετε λοιπόν τις τρεις. Αυτό εδώ είναι ένας σταγόνας που έκανε η Ελλάδα, να πει το ευρώ και είναι γραμμένο ελληνικά. Άρα να θυμάστε λοιπόν, σας δείχνω τώρα ένα παλιό χαρτονόμισμα για όσους δεν το έχουν προσέξει. Βλέπετε η Κύπρος είναι εκτός. Άρα ήδη που είχαμε δύο ονομασίες, είχαμε ήδη τα γαλλικά νησιά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που κρατάμε στα χέρια μας, ειδικά όταν φεύγουν από τις θέσεις μας. Η Μάλτα με την ΑΟΣ, με τη Λιβύη, έχασε ένα κομμάτι σε μια διαπραγμάτευση θεωρώντας ότι θα τα καταφέρει. Ήταν το 1982, τελικά έχασε 4.100 τετραγωνικά μέτρα, χιλιόμετρα, διότι νόμιζε ότι θα τα βρει εύκολα. Η Λιβύη είχε πει: εγώ έχω μεγάλη ακτογραμμή και η Μάλτα έχει μικρή, άρα θα πρέπει να πάρω. Τι έκαναν λοιπόν στο δικαστήριο? Βλέπετε ότι εδώ είναι η κανονική οριοθέτηση μέση γραμμή. Εδώ είναι η οριοθέτηση που υπάρχει, ανέβασαν στους δύο μεσημβρινούς και έχασαν αυτό. Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα. Να θυμάστε ότι έχει γίνει το ανάλογο με την Τινησία,
και τη Λιβύη, αλλά έχουμε δύο υποθέσεις όπου τα νησιά δεν έχουν πάρει εξ ολοκλήρου αυτό που είχαν και γι' αυτόν τον λόγο όσοι από εσάς αναρωτιούνται αν η Ελλάδα θα πάει στο Διεθνές Δικαστήριο για να δικαιωθεί σε μερικά θέματα, να ξέρετε πως όχι, θα πάμε ποτέ. Ένα πολύ απλό λόγο, διότι έχουμε δύο υποθέσεις οι οποίες είναι δεν δικασμένα. Άρα την πρώτη φορά το κάνεις λέγεται βλακεία, τη δεύτερη αρχίζει με μη, γιατί ενώ το είδες συνεχίζεις, την τρίτη δεν έχει λέξη, δεν θα το κάνω. Άρα να θυμάστε επίσης, θα σας το δείξω αυτό που σας λέω, είναι εδώ, αυτό το νησί, αυτό είναι μόνο οι νομικοί που μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, να το ξέρετε. Α? Οι νομικοί είναι πανίσχυοι σε αυτά τα πράγματα, είναι πανίσχυοι να δημιουργήσουν πράγματα που δεν υπάρχουν. Α? Όσοι έχουν μιλήσει λίγο με δικηγόρους, καταλαβαίνετε ότι μιλάτε λίγο με τον δικηγόρο σας, σας βοηθάει να καταλάβετε την υπόθεσή σας και στο τέλος ξέρετε αν είναι μαζί σας. Ή αν η υπόθεσή σας στέκει. Και εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα πολύ ωραίο, άρα γεωπολιτικό. Έχετε αυτό το νησί, ανήκει στην Τινησία, η γραμμή πάει εδώ. Χωρίς το νησί η γραμμή πάει εδώ και οι νομικοί αποφάσισαν ότι αυτό το νησί υπάρχει κατά 50%. Άρα μία ύπαρξη κατά 50% είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον στο νοητικό σχήμα και αποφάσισαν λοιπόν επειδή είναι 50% θα είναι η γραμμή πράσινη. Άρα το νησί ούτε δεν υπάρχει καλά, ούτε υπάρχει εντελώς. Να το ξέρετε αυτό, αυτή είναι η αποφάση, αυτό έγινε από 1985. Αυτές οι αποφάσεις είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο, γιατί είναι το Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο με τις φορές κάνει ό,τι μπορεί. Αυτή είναι η οριοθέτηση που σας έλεγα και εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον. Σας λέω τώρα για την Τουρκία, γιατί έχουμε αρκετούς αναγιάδες στην Ελλάδα. Λένε, ας πούμε, οι Τούρκοι, μα είναι απαράδεκτο να κάνετε μέση γραμμή. Εντάξει. Άρα το αστείο είναι ότι έχουν κάνει μέση γραμμή στην Μαύρη Θάλασσα οι Τούρκοι. Αυτό το έχουν συμφωνήσει με τη Σοβιετική Ένωση και αυτό το έχουν συμφωνήσει με τη Βουλγαρία. Οι δύο αυτές οριοθετήσεις είναι και οι δύο στη μέση γραμμή. Άρα έχει ενδιαφέρον σαν επιχειρηματολογία η Τουρκία, εκτός αν είστε εντελώς κόπανος, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν το έχουν. Λένε ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι ανοιχτή. Ότι ανοιχτή, ναι. Λένε ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή. Έχει ενδιαφέρον ήδη. Λένε ότι είναι απαράδεκτο να κάνεις οριοθέσεις στη μέση γραμμή, ενώ αυτοί το κάνουν. Και όταν ακούτε τέτοια επιχειρήματα και δεν τα βάζετε όλα μαζί, δεν ξέρετε πώς τα βλέπουν οι ξένοι, οι οποίοι δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτό που λέει και δίνουμε σημασία μόνοι μας. Άρα, επειδή είμαστε εμείς και της ιστορίας, να θυμάστε ότι άμα δεν είχε γίνει η γενοκτονία στον Πόντο, και ο Πόντος, ας πούμε, ήταν ακόμα ελληνικό στοιχείο, αυτό θα ήταν η ΑΟΣ του Πόντου. Για όσους πιστεύουν ότι είναι μικρό, υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα είναι στο 131. Εδώ είμαστε στο 93. Θα το σκεφτείτε πιο μετά. Άρα, αυτά είναι τα δεδομένα. Δίνω τώρα λίγο πιο τεχνικά δεδομένα, όπου έχουμε ανθρώπους, οι οποίοι σας υπενθυμίζω ότι αρχικά έλεγαν ότι δεν έχουμε τίποτα πουθενά. Μετά θα μου πείτε εσείς πώς είναι δυνατόν. Άρα, είναι η χάρτη που έχουμε κάνει με τον Ηλία Κονοφάγο. Αυτά που βλέπετε είναι αυτά που υπάρχουν. Εντάξει, τα βλέπετε. Εδώ είναι η Ελλάδα που δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να είναι συνεχόμενα, ξαφνικά να εξαφανίζονται και να ξαναεμφανίζονται. Τώρα, θα δίνω ένα άλλο χάρτη, καταλάβετε πώς πάνε τα δεδομένα. Άμα κοιτάξετε τις μεγάλες γεωλογικές δομές, αυτή είναι εδώ η δομή, είναι του ίδιου τύπου. Στη συνέχεια, αυτή είναι εδώ η δομή, είναι του ίδιου τύπου. Εδώ μιλάμε για πετρέλαιο, εδώ μιλάμε για φυσικό αέριο. Άμα προσέξετε, θα δείτε ότι εντελώς τυχαία τα οικόπεδα έχουν πάει εκεί που πρέπει να πάνε λόγω της δομής. Το ίδιο και για αυτά. Θα σας δείξω μετά και συμπληρωμένα οικόπεδα που είναι όλα μαζί. Άρα να ξέρετε π.χ. θα το συζητήσουμε και στην Ιερά Πέτρα, στο θαλάσσιο οικόπεδο 14 έχουμε ένα κοίτασμα στόχος που είναι ο Μίνωας. Τον ονομάσαμε Μίνωα για τους λόγους που μπορεί να φανταστείτε. Ο Μίνωας είναι 77 φορές ο πρίνος. Και για όσους δεν τα καταφέρουν καλά με τους ιδεογράφες, ξέρετε όλοι τον Λιγνίτη. Άρα πάρετε όλο τον Λιγνίτη που υπάρχει στη Μακεδονία, όλο. Τον πιέτε όλο, είναι το μισό από το μήνο. Για να δείτε λίγο τα μεγέθη. Πιο σημαντικό τώρα, μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, που είναι με καρστικό ασβεστόλιθο, αντίστοιχη με καρστικό ασβεστόλιθο,
είναι ένα πορόδες που είναι σημαντικό, που μπορεί να πιάσει μέχρι τα 70%, ενώ όταν έχετε ψαμίδες είμαστε γύρω στα 30%. Το σημαίνει ότι στην ίδια ποσότητα πετρώματος έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Ζόρ, να θυμάστε λίγο πριν έλεγαν όλοι σιγά που θα ανακαλύψουμε πράγματα. Το κοίτασμα Ζόρ είναι υπεργιγαντιαίο. Δεν είναι κοίτασμα, δεν είναι στρατηγικό κοίτασμα, δεν είναι γιγαντιαίο κοίτασμα, είναι υπεργιγαντιαίο. Άρα καταλάβετε τι λέμε. Στην πραγματικότητα, όταν έχετε ένα κλασικό κοίτασμα όπως είναι η Αφροδίτη, η οποία θα δίνει 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 25 με 30 χρόνια στην Κύπρο. Αυτό είναι κοίτασμα. Το κοίτασμα Λεβιάθαν, ουσιαστικά, είναι το πολλαπλάσιο και βρίσκεται εδώ. Αλλά εδώ είναι Αφροδίτη, εδώ είναι Ταμάρ και εδώ είναι Λεβιάθαν. Που κανονικά εδώ, και να μην είσαι ειδικός, όταν βλέπεις ότι εδώ έχει κοίτασμα, εδώ έχει κοίτασμα, εδώ έχει κοίτασμα, μάλλον έχει κοίτασμα κάθε φορά που κάνουν μια τρύπα. Γιατί όλο αυτό είναι του τύπου κοιτάσμα. Το πράσινο είναι τα κοιτάσματα του τύπου ζώο. Το υπεργιγαντιαίο θέλει να πει ότι αντί να είσαστε στα 4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, είστε στα 40 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Άρα, επειδή ξέρω ότι δυσκολεύεστε με τα 3 εκατομμύρια και τα κυβικά πόδια, το λέμε πιο απλά, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εντάξει, αυτό νομίζω το ψάχνουν όλοι. Εντάξει. Άρα, να ξέρετε λοιπόν ότι το ανάλογο του ζόρ, η Κύπρος, έχει 4 εδώ μέσα και εδώ η Κρήτη έχει 5. Εντάξει. Του τύπου ζόρ, δηλαδή του τύπου υπεργιγαντία. Αυτό σημαίνει τι, ότι πριν βάλω αυτά, τα θαλάσσια οικόπεδα που είναι εδώ και αυτά που είναι εδώ αξίζουν ήδη 1,7 τρισεκατομμύρια χωρίς αυτά τα πράσινα. Άρα τώρα το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι υπάρχουν τα πράσινα ή όχι. Άρα τα κλασικά δεδομένα με τον Ηλία έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια αναγωγής. Βαρέλια αναγωγής σημαίνει τι, σημαίνει βαρέλι που όταν είναι φυσικό αέριο και πετρέλαιο, παίρνετε πρώτα το πετρέλαιο. Το καίτε, κοιτάζετε πόσο ενέργεια βγάζετε και μετά βάζετε όσο αέριο χρειάζεται για να κάνετε την ίδια ενέργεια. Αυτό λέγεται βαρέλια αναγωγής. Άρα μας επιτρέπει να μιλάμε για τα δύο. Θα καταλάβετε τι έχετε ακούσει τόσα χρόνια. Αυτοί που είναι πάνω από 50 ετών, κανονικά τώρα θα καταπιούν τη γλώσσα τους, γιατί όλες τις αηδίες που έχουν ακούσει τόσα χρόνια, θα δουν ότι σε ένα χάρτη δεν έχουν πια νόημα. Μαζί έχουν εξηγήσει ότι τα προβλήματα με την Τουρκία προέρχονται από το πετρέλαιο. Και αφού το λένε. Άρα, αυτό σημαίνει ότι είναι το ελάχιστο από τα τρία στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο είναι 2 δις. Και εδώ με τα πιο συντηρητικά δεδομένα που έχει η Stratfor, να ξέρετε, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια εταιρεία που εργάζεται για μια εταιρεία που γνωρίζετε, που δεν είναι εταιρεία υδρογοναθράκων. Έχει 3 γράμματα. Το πρώτο αρχίζει με C και το τελευταίο είναι A. Για όσους νομίζουν ότι αυτά τα νούμερα είναι τυχαία. Άρα να καταλάβετε ότι νότια της Κρήτης έχουμε το δεκαπλάσιο του Ιόνιου. Στο Ιόνιο τα πετρώματα είναι σκληρά. Και εδώ είναι πιο σπάνια και διασκορπισμένα και εδώ είναι όλα μαζί. Και εδώ τα πετρώματα είναι μαλακά. Εσείς πού θα πηγαίνετε? Λέω εγώ τώρα, παιδιά, άμα τους σκέφτεστε ακόμα. Άρα εντελώς τυχαία, από όλες τις περιοχές που έχουμε, η ExxonMobil ζητάει μόνο εδώ. Με την Total και τα ελληνικά πετρέλαια. Άρα, άμα δεν πιστεύετε σε αυτά και πιστεύετε στο τι κάνει η ExxonMobil, καταλαβαίνω ότι εντελώς τυχαία πήγε εκεί που λέει. Interconnector, όχι ευρωμάρσια. Αυτό εδώ σημαίνει ότι είναι ένα καλώδιο που θα μεταφέρει 2 GW, τα οποία θα περάσουν από Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη, και στη συνέχεια είναι Αττική, γιατί αυτή είναι η τελευταία εκδοχή. Αλλά εδώ είναι τα δεδομένα που μπορείτε να δείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βλέπετε αυτό το καλώδιο. Έχει τεράστια σημασία, διότι θα έχουμε στην Ελλάδα, όχι στην Κρήτη, σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο άμα δεν έχετε μία ροή. Το καλώδιο αυτό τι θα κάνει?
θα καίει με το φυσικό αέριο από τα κοιτάγματα, το μεθάνιο, θα μετατρέπεται σε ρεύμα και το στέλνεται. Τι σημαίνει 2 γιγαβάτ. Όλη η Κύπρος είναι 1,4. Το καλώδιο είναι έτσι. Θα φανταστείτε λοιπόν από αυτό το καλώδιο θα περνάει όχι μόνο όλη η Κύπρος και παραπάνω. Είναι διπλής κατεύθυνσης, είναι στα 20 κιλά το βάρος του και αυτό τοποθετείται με ρομπότ. Αλλά στην Ελλάδα εμείς δεν το πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό, εντάξει, να ανησυχείτε. Είμαστε οι μόνοι που δεν το πιστεύουμε, ενώ είμαστε μέσα. Οι Ιταλοί, καταλάβετε πόσο λίγο το πιστεύουν, έχουν φτιάξει το καράβι που θα τοποθετεί με το ρομπότ το καλώδιο που εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει. Και αυτό εδώ είναι το Interconnector Ευρωάνησα, είναι αυτό που μετά το 2021 θα δυσκολευτείτε να πείτε ότι δεν πιστεύετε, διότι θα είναι φτιαγμένο. Άρα το καλώδιο αυτό θα είναι 1518 χιλιόμετρα. Είναι το ρεκόρ του κόσμου σε καλώδιο. Όταν ακούτε 1518 λέτε πω, τεράστιες γίνεται. Η πόντισή του γίνεται σε 2,5 μήνες. Α, τώρα λέτε... Α. Άρα η πόντιση που γίνεται κάθετα έχει ένα ρομπότ, σκάβει, ένα μέτρο κάτω από τον πυθμένα, τοποθετεί το καλώδιο, πηγαίνει στο επόμενο και συνεχίζει. Α, Βίκυ, έχουμε το βιντεάκι που μου αρέσει να τους δείξω. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα βίντεο που είναι για πράγματα που δεν πιστεύουμε. Διότι οι εταιρείες έχουν φτιάξει ήδη το βίντεο, βλέπετε πώς μετακινούνται και εσείς τους εξηγείτε ότι αποκλείεται. Αλλά το βίντεο που θα σας δείξουμε τώρα, αν τα καταφέρει το βίτσι, είναι να βάλουμε τη Μεσόγειο άδεια. Θα τη δείτε λοιπόν σαν ένα οροπέδιο και θα δείτε την πορεία που θα έχει το καλώδιο μέσα σε αυτό το οροπέδιο. Αμέσως να ξέρετε ότι η Κρήτη θα σας φανεί σαν τα μετέωρα, αλλά μην ξαφνιαστείτε, φύγετε στο γεγονός ότι το κοιτάζουμε από κάτω. Άρα, έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό το βίντεο υπάρχει ήδη και λειτουργεί και αυτό μας επιτρέπει να δούμε πώς... Οπ, είναι χαλιά. Περιμένετε λίγο. Αυτό έχουμε, τεχνική έχουμε ένα σύν... Α, εντάξει, εδώ το βλέπουμε καλύτερα. Άρα πάμε στην άκρη, βλέπετε εδώ είναι το Ισραήλ, το καλώδιο, εδώ είναι η Κύπρος, εδώ είναι η Κρήτη, να θυμάστε πώς πάει. Και τώρα μπαίνουμε μέσα, σαν να είμαστε το καλώδιο. Και βλέπουμε πώς το βλέπει το καλώδιο. Βλέπετε ότι εδώ πρέπει να ανεβεί πάρα πολύ, στην Κύπρο, μετά ξανακατεβαίνει, μετά συνεχίζει. Για όσους δεν το ξέρουν, αυτό το πράγμα, αυτή η διαδρομή, έχει ήδη ελεγχθεί από την εταιρεία ΣΕΖΙ που είναι η υπεύθυνη για την τοποθέτηση του καλωδίου. Και βλέπετε τώρα, εδώ είναι τα 12 άνεσα, βλέπετε τη στροφή που θα πάρει, να περάσει από πάνω. Άρα δεν σταματάμε εδώ, σταματάμε εδώ, θα είναι περιοχή Κορακιάς. Και στη συνέχεια ξανανεβαίνει με αυτόν τον άξονα, θα μου πείτε γιατί υπάρχουν τόσα χρώματα, διότι ήταν τα διάφορα σενάρια που έπαιρναν τότε στην αρχή. Άρα αυτό εδώ το δεδομένο, το βλέπετε εδώ πως πάνε. Θα έχουμε πρώτα την ένωση Κύπρος-Ισραήλ, μετά την ένωση Κρήτη-Αττική και μετά την ένωση Κρήτη-Κύπρος. Έχει τεράστια σημασία γιατί θέλει να πει ότι τα δύο νησιά δεν θα είναι πια απομονωμένα όσο αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί όπως θυμάστε, προς παρόν, εδώ στην Κρήτη καίτε πετρέλαιο για να έχετε ρεύμα, που σημαίνει ρήπος. Σημαίνει όμως και μεγάλο κόστος για τη ΔΕΗ, για έναν πολύ απλό λόγο, η ώρα που έχασε στο βίντεο, θα σου το πει η γυναίκα σου, για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι αναμονάδα για τη ΔΕΗ είναι πολύ ακριβό αυτό που παράγει και γι' αυτό να ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα πληρώνει και για εσάς, στην Κρήτη. Διότι η ΔΕΗ πρέπει να παρέχει στους κρητικούς ρεύμα, δεν είναι δυνατόν, αλλά το θέμα είναι ότι της βγαίνει πάρα πολύ ακριβό. Άρα τι κάνει, το καταρρίζει σε όλους και γι' αυτό να ξέρετε ότι όταν θα έχετε φυσικό αέριο και δεν θα καίτε πια το πετρέλαιο και θα είναι τοπικό, στην πραγματικότητα, θα το λέτε στους εκτός κρητικούς, θα ανακουφίσετε όλη την Ελλάδα γιατί όλοι θα πληρώνουν λιγότερο, βέβαια δεν ήξερα ότι πληρώνουν για την Κρήτη, δεν είναι ανάγκη να το λέτε και δυνατά, εντάξει. Αλλά πάντως να τους το πείτε μετά. Μετά θα πείτε, χάρη σε εμάς δεν πληρώνετε τόσα.
Έτσι, να το έχετε στο μυαλό σας. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, είναι μερικοί από εσάς που δεν είναι Τιγρίδες και σου λένε μήπως για μας τώρα μιλάει. Να κάνουμε. Έτσι πάει. Άρα, εδώ είναι ο αγωγός. Πάλι βλέπετε, Οκτώβριο του 2014 είναι ο αγωγός ΙΣΤΜΕΤ. Θα έχει αυτή την πορεία. Αυτό το σπάσιμο που βλέπετε στην περιοχή είναι αυτό που θα του επιτρέπει να κάνει διακλαδώσεις τοπικές. Και αυτό είναι τεράστιο το όφελος. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι έρευνες που σας είπα, φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει ένας στρατηγικός αγωγός που θα περνάει και εσείς απλώς θα πηγαίνετε πάνω στον αγωγό για να βάζετε ένα μικρό αγωγό που θα είναι η διασύνδεση να φύγει, να διαφέρει. Άρα, αυτά εδώ θα είναι τελειωμένο όπως είπαμε το 2025. Σας ξαναδείχνω τώρα τον τρίτο γύρο αδειοδότησης της Κύπρου, γιατί πολλοί από εσάς δεν ξέρουν καν πόσο προχωράει γρήγορα, ή μάλλον, για να είναι πιο εντυπωσιακό, θα σας δείξω όλα τα συμβόλαια που έχουν κάνει έως τώρα. Άρα, θέλω να φανταστείτε, είναι πολύ εύκολο να κάνετε προσομοίωση Κύπρου 2004, γιατί είστε πάνω κάτω εσείς. Και το 2004, κανένας Κύπριος, πρώτα απ' όλα δεν είχε ΑΟΣ, δεν είχε φανταστεί ότι θα υπάρχουν εταιρείες που θα ενδιαφερθούν και δεν είχε φανταστεί ότι θα έχουμε και συμβόλαιο. Άρα βλέπετε ότι εδώ είναι η ΕΝΗ, η ΕΝΗ ΑΤΖΙΠ, όσους ξέρουν ΑΤΖΙΠ, είναι η Ιταλική, η ΚΟΓΚΑΣ είναι η Κορεάτικη, η ΤΟΤΑΛ είναι η Γαλλική, η ΣΕΛ είναι η Αγγλική, η ΝΟΜΠΕΛ είναι η Αμερικάνικη, η ΑΒΝΕΡ ΔΕΛΕΚ είναι η Ισραηλινή, η ΕΞΟΝ ΜΟΜΠΕΛ είναι η Αμερικάνικη και η ΚΑΤΑΡ ΠΕΤΡΕΛΙΟΝ είναι Καταλήγιο, καταλαβαίνετε. Τώρα, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όταν ο καημένος του Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε ότι η ΑΟΣ είναι πάρα πολύ σημαντική για την Κύπρο και τον έγραφαν κανονικότατα, οι δύο επόμενοι πρόεδροι, και αυτούς που είναι ακόμα και τώρα, διαχειρίζονται αυτά που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν. Όχι ενδιαφέρον να το σκεφτείτε. Άρα, βλέπετε, ο πρώτος γύρος αδειοδότησης ήταν το 12, στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης έγινε το 2-3-9, και το 10-11 και στον τρίτο γύρο αδειοδότησης έγινε το 6-8-10. Άρα ελπίζω καταλαβαίνετε ότι η Κύπρος έχει δημιουργήσει μια τεράστια σκακέρα όπου παίζουν πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες και καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας έδειξα, αν θυμάστε καλά, αυτή ήταν η μύτη της Κύπρου, το Μπάρβαρος που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, επιθετικό κλπ. Είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Κανονικά όταν λέτε μια ειδήση, α, η Τουρκία κάνει αυτό, όλοι είσαστε, τώρα το ξέρετε ότι δεν έχει καμία σχέση γι' αυτό. Άρα φανταστείτε ότι η γεώτρηση γίνεται εδώ. Το Μπαρβαρός είναι εδώ. Όχι, ας είναι εκεί. Άρα, η γεώτρηση. Δύο πράγματα στρατηγικά. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν να είχαμε κάνει τη γεώτρηση στα 6 χιλιόμετρα από το Κίτας Μαζό. Δηλαδή έχουμε ένα δίδυμο κοίτασμα που είναι του ίδιου τύπου. Να ξέρετε ότι το κάνουμε στα 40. Κανονικά, αν είστε τώρα του χώρου, θα πείτε γιατί πας πιο μακριά, εφόσον μετά είναι πιο ρίσκο να έχεις τα ίδια δεδομένα. Όμως, βλέπετε πως παίζουν όλα μαζί. Πήγαν πιο μακριά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί για να είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς. Έτσι ώστε οι Αμερικανοί θα τους δώσουν τα δεδομένα που βρήκαν για να ξεκινήσουν πιο γρήγορα οι Αμερικανοί κοντά στους Ιταλούς και στους Γάλλους. Που σημαίνει ότι θωρακίζουν την περιοχή και μετά δεν πήγε κανένας. Αν το έκαναν εδώ εντελώς απομονωμένα, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από την άλλη πλευρά. Άρα παίζει ο καθένας μπάλα ξεχωριστά. Όταν όμως είναι αρκετά κοντά, όπως καταλαβαίνετε, εντελώς τυχαία τα καράβια τους θα πηγαίνουν έρχονται στα ίδια. Καταλαβαίνετε τη χαρά των Κυπρέων. Και βέβαια καταλαβαίνετε τη χαρά των Τούρκων. Άρα είναι καλό γιατί έτσι θα ξοδεύει λιγότερο καύσιμο η Τουρκία, γιατί δεν θα βγαίνει καθόλου επειδή θα ξέρει ποιος είναι ήδη. Ενώ όταν δεν ξέρεις, λες πάω να δω τι είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα που βλέπετε. Αυτά τα κοιτάσματα, θυμάστε τώρα, όλα αυτά τα κόκκινα είναι κοιτάσματα. Και τώρα πρέπει να φανταστείτε ότι άμα βάλετε τα κόκκινα εδώ, ζώα, Αφροδίτη και τα κίτρινα, όλα αυτά είναι κοιτάσματα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι πριν λέγαμε ότι εδώ σταματάνε τα κοιτάσματα και εδώ. Έτσι, ο Θεός το έχει κάνει ξεπίτηδες. Δηλαδή, μόλις μπαίνουμε σε ελληνικό χώρο, δεν διαβάζει κοιτάσματα. Το πιστεύετε αυτό. Ειδικά που δεν ξέραμε πού θα είναι η ΑΟΣ.
Άρα, αυτά είναι όλα σε αυτό το πλαίσιο. Θα δείχνω μερικές εικόνες στο 9. Τώρα είμαστε από κάτω. Να καταλάβετε λοιπόν, εδώ είναι το κοίτασμα ζώο. Κοιτάξτε σε ποια απόσταση είναι το άλλο κοίτασμα που σας έλεγα. Τα βλέπετε εδώ μαζί. Αυτά είναι τα υπόγεια, δηλαδή τα υποθαλάσσια που έχει μελετήσει η Γαλλία, εντελώς τυχαία βέβαια. Βλέπετε ότι δεν έχει καθόλου ασχοληθεί με την Κρήτη, καθόλου με το Ιόνιο και καθόλου με την Κύπρο. Αλλά μετά εντελώς τυχαία ξανάρχονται εκεί που έχουν ασχοληθεί. Άρα, αυτά τα έχουμε δει. Αυτά δεν σας τα δείχνουν και θα φοβηθείτε. Για το Ισραήλ. Πολύ συχνά στην Ελλάδα, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι το Ισραήλ ξέρει τα πάντα. Βέβαια είναι οι Έλληνες που δεν ξέρουν ότι το Ισραήλ δεν ξέρει τα πάντα και βέβαια το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος το 1999. Είναι επειδή δεν πίστευε πολύ ότι έχει υδρογονάθρακες, σου λέει θα βγάλουμε οικόπεδα, αλλά όχι και μεγάλα. Όταν δεν βγάζετε μεγάλα, τι γίνεται? Δεν ασχολούνται οι μεγάλες. Τι έγινε, το Ισραήλ βρέθηκε με μικρές κουκίδες, όπως το βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε η σκακέρα πόσο. Γιατί αυτό είναι μόνο ο ιαός του Ισραήλ. Αν κοιτάξετε εδώ πώς πάει, ο ιαός του Ισραήλ είναι μόνο αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, ότι ο ιαός της Κύπρου είναι αυτό. Δεν είναι να σας βάλω την ιαός της Ελλάδος. Και καταλαβαίνετε ότι τα οικόπεδα που είχαν βγάλει είναι πολύ μικρά. Άρα τι κάνουν τώρα, από τη στιγμή που άρχισε να βγάζει η Κύπρος τα μεγάλα οικόπεδα, λένε θα ήταν καλό να τα ενώσουμε για να φαίνονται σαν να είναι τα κυπριακά. Και βέβαια αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα όταν έχετε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα βλέπετε το Ισραήλ, επειδή ήταν καθόλου σίγουρο, έκανε ένα στρατηγικό λάθος και τώρα το κοστίζει γιατί οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν μπει μέσα, ενώ έχουν μπει στην Αίγυπτο, ενώ έχουν μπει τώρα στην Κύπρο και τώρα ετοιμάζονται και για την Ελλάδα. Άρα τα βλέπετε λίγο καλύτερα, φαντάζομαι εδώ. Κοιτάξτε τα μεγέθη, το 10-11-12, τα μεγέθη των οικοπαίδων σε σχέση με αυτό που σας έδειξα προηγουμένως. Εδώ να φανταστείτε ότι σε όλα αυτά τα οικόπεδα, γιατί είναι μερικοί, ειδικά στην Ελλάδα, μας λένε εντάξει, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε φυσικό αέριο, πότε θα το δούμε, τα δισέγγονά μας. Άρα το αστείο ποιο είναι ότι είναι δίπλα. Άρα αρκεί να κοιτάς τι κάνουν οι διπλανοί. Άρα να ξέρετε εδώ βλέπετε το Ταμάρ, ανακαλύφθηκε το 2009. Το Ταμάρ είναι συνδεδεμένο και το φυσικό αέριο του Ταμάρ φωτίζει τους αυτοκινητόδρομους του Ισραήλ. Από το 2013. Το ωραίο είναι ότι οι δικοί μας ακόμα αναρωτιούνται αν αυτό θα γίνει, ενώ έχει γίνει ήδη εδώ και 4 χρόνια. Λες παιδί μου, δεν σπέρεζονται. Άρα εδώ τα κοιτάσματα βλέπετε καρτσικός ασβεστόλιθος, τα ρίσκ που λέμε, και εδώ έχουμε σανστόν, έχουμε τα κίτρινα και τα ροζ. Πριν το κοίτασμα ουσιαστικά ζόρ που είναι εδώ με κόκκινο, εμείς ξέραμε να ψάχνουμε μόνο τα ροζ. Δεν ξέραμε να ψάχνουμε τα κίτρινα. Τώρα ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί ο διαγωνισμός ο τρίτος έπιασε το 6, 8 και το 10. Όπου σε σχέση με το ροζ, το 8 και το 10 ήταν άδεια. Δηλαδή τώρα κατάλαβαν ότι αυτά είναι του ίδιου τύπου με αυτό. Και το ίδιο για το 11 που ενεργοποίησαν αυτά τα τρία κοιτάσματα. Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον να το έχετε στο μυαλό σας. Τώρα οι εταιρείες θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα δεδομένα. Εξηγώ για ποιο λόγο. Άμα πάρετε την Αφροδίτη, η Αφροδίτη είναι 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε επιφάνεια. Οφέλιμο πάχος 70. Το κοίτασμα ζόρ είναι στην επιφάνεια 100 τετραγωνικά μέτρα. Μικρότερο. Οφέλιμο πάχος 600 μέτρα. Με πορώδες 70%, ενώ ο άλλος είναι με 30. Άρα πού πάει η εταιρεία, πάει αυτό που μεγιστοποιεί αυτά τα δεδομένα. Τα βλέπετε εδώ, όπως τα έχουμε βάλει. Σας θα δείξω τώρα εικόνες, να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Εδώ βλέπετε ότι είναι ιαός της Κύπρου. Αυτό είναι εικόνες δύο διαστάσεων, όπως τα βλέπουμε με τα ερχόμενα σεισμικά, που είναι υδρομαγνητικά. Εδώ είναι το κοίτασμα ζώων και το βλέπετε τώρα δίπλα.
Αυτό εδώ είναι αέριο και τώρα θα πάνε να τρυπήσουν σε αυτό. Αυτό θα είναι, αυτό ήταν το πιο κοντινό. Βλέπετε εδώ είναι ένα χιλιόμετρο. Δεν πήγαν σε αυτό, πήγαν στο άλλο. Η διαφορά των δύο, βλέπετε, η ΑΟΣ της Αιγύπτου σταματάει εδώ. Δηλαδή ήταν ένα φτιαγμένο. Άρα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στην Κύπρο, γιατί στην αρχή η Κύπρος έλεγε εγώ δεν έχω τίποτα. Μετά όταν εμφανίστηκε το κοίτασμα ζών, το οποίο μπαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ 0,1%. Εκεί πέρα η Κύπρη νευρίαζε. Και του είπα, καλά, γιατί νευριάζετε αφού λέγατε ότι δεν υπάρχει, τι σας νοιάζει. Αλλά λες γαμό του να υπάρχει δίπλα. Το 99,9 να είναι στην Αίγυπτο. Έτσι έγινε, αλλά μετά να δείτε ότι έχουμε το ανάλογο και γι' αυτό έχουμε αυτή την ιστορία που έχει εξελιχθεί. Σας δίνω τώρα πάλι μερικά δεδομένα και θα σας εξηγήσω ένα μαθηματικό πρόβλημα που είναι η λύση. Είχαμε το κοίτασμα ζώο, κανένας δεν το κοίταζε. Το βρίσκουμε. Το βρήκαμε λόγω της πέρλας που είναι στη Βενεζουέλα. Έχει την ίδια δομή. Άρα η Έννη έκανε το τεστ εκεί πέρα, σου λέει, παιδιά, δεν έχουμε ποτέ κοιτάξει καρστικό ασβεστόλιο. Έρχονται συνέλητου, βρίσκουν το κοίτασμα ζώο. Τώρα οι εταιρείες τι κάνουν, ξανακοιτάζουν όλες τους χάρτες που έχουν ήδη φτιάξει και κοιτάζουν ποια είναι τα κοιτάσματα που μοιάζουν με το ζώο. Τώρα για να καταλάβετε, όταν έχετε τραβήξει γραμμές τυχαία, οι οποίες περνάνε από το κοίτασμα ζώο και αυτή η τυχαία ξαναπερνάει από άλλο κοίτασμα. Εδώ. Εδώ είναι η ίδια γραμμή. Η Spectrum την έβγαλε τυχαία. Βγάζει λοιπόν για το ζώο και στην ίδια γραμμή βρίσκει άλλο. Άμα κοιτάξετε λοιπόν πως στις εικόνες θα σας δείξω, βλέπετε εδώ πάλι. Αυτό είναι του τύπου ζώο, είναι βόρεια με την ίδια γραμμή, με άλλη γραμμή. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, κοιτάζετε ότι πάνω κάτω τι έχουν κάνει. Είχαν το ζώο, έκανε μια γραμμή έτσι, μια γραμμή έτσι, μια γραμμή έτσι, τυχαίες. Και κάθε φορά έχει άλλο κοίτασμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα είναι μέσα. Διότι άμα τα έψαχναν τότε, θα είχαν εντοπίσει. Αλλά τότε δεν τα έψαχναν. Ο λόγος ποιος είναι, θα το δείτε τώρα λίγο, αν θέλετε, πιο γεωλογικά. Ο λόγος είναι απλός. Τώρα που το ξέρουμε, το εξηγούμε απλά. Έως το 2015 δεν το ξέρει κανένας. Δεν το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η ιδέα ποια είναι. Η Μεσόγειος σε κάποια φάση έχει κλειστεί. Ζιβραλτάρ. Όταν κλείνεται η Μεσόγειος, έχει γίνει 7 φορές, εξαρμίζεται όλη. Πριν εξαρμιστεί, ναι Γιώργο, πριν εξαρμιστεί, μαζεύεται το νερό στα πιο βαθιά. Στα πιο βαθιά πηγαίνουν όλοι οι μικροοργανισμοί. Και μετά εξαφανίζεται. Άρα έχουμε τεράστια πυκνότητα στα πιο βαθιά σημεία. Είναι οι λεγόμενες παλαιολιμνοθάλασσες. Αυτά όταν πεθαίνουν και σαπίζουν, τι γίνονται? Φυσικό αέριο. Βιογενές. Το πετρέλαιο είναι με πίεση. Δεν είναι εδώ το βιογενές. Άρα τι γίνεται. Όταν έχετε πίεση πάνω στο πετρέλαιο, μπορεί να κάνετε με διάσπαση πετρελαίου φυσικό αέριο ή μπορεί να έχετε μικροοργανισμούς οι οποίοι όταν πέθαναν και μπήκαν μέσα στα στρώματα, έφτιαξαν αέριο και γι' αυτό η Κύπρος όταν έκανε το τεστ το φυσικό αέριο που βρήκε στην Αφροδίτη, βρήκε 98% καθαρό μεθάνιο. Άρα, το θείο που βρίσκουμε κανονικά σε κλασικά κοιτάσματα είναι από 16 έως 20%. Μετά το πάμε στο δηληστήριο και βγάζουμε. Όταν το έχετε ήδη καθαρό 98%, είναι σαν να έχετε περάσει ήδη από το δηληστήριο. Μόνο που εσείς το πουλάτε με την ίδια τιμή του άλλου και με την ίδια απόσταση. Και αυτό πρέπει να το έχετε και στο μυαλό σας και για την Κρήτη. Έχουμε κοιτάσματα στην Κρήτη που βρίσκονται στα 70 χιλιόμετρα έως 120. Η Αφροδίτη είναι στα 180. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι το φυσικό αέριο που παίρνει η Ελλάδα από την Ρωσία είναι πέρα από τα ουράνια. Το φυσικό αέριο δεν είναι σαν το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, όπου και να το βρείτε, είναι η ίδια τιμή. Το φυσικό αέριο εξαρτάται σε ποια απόσταση είσαι. Άρα καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα πράγματα τι έγινε. Εδώ έχουμε ένα όρος το οποίο σηκωθεί. Οι μικροοργανισμοί τι έκαναν, πήγαιναν γύρω του. Άρα σιγά σιγά εδώ ανακαλύπτουμε ένα κοιτάσμα εδώ, ένα κοιτάσμα εδώ, ένα κοιτάσμα εδώ, ένα κοιτάσμα εδώ, ένα κοιτάσμα εδώ. Τι το έκαναν. Ένα πολύ απλό λόγο, αυτό ήθελα να σας δείξω. Το έκαναν γιατί πρώτα δεν σκέφτηκαν ότι έχει πολύ στη θάλασσα και επειδή στη θάλασσα έχουμε βάθος, κοιτάζει πρώτα την ξηρά. Άρα έκαναν πρώτα έρευνες εδώ. Ή εδώ. Ή ας πούμε η Γαλλία είναι στην Αίγυπτο το 1919. Στην Αλγερία είναι ήδη το 1934. Και εδώ δεν ψάχναμε. Αλλά τώρα κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι
3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Και αυτό εδώ είναι στις διάφορες πολιτείες που σας έχω πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν τα βάζετε αυτά μαζί, ουσιαστικά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλη η περιοχή είναι τέτοιου τύπου και απλώς αυτά τα κοιτάσματα που βρίσκουμε είναι αυτά που εμφανίζονται. Άρα τώρα καταλάβουμε ότι σε επίπεδο τώρα ενεργειακού συστήματος, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρώπη θέλει πρώτα απ' όλα να έχει απεξάρτηση από τη Ρωσία. Δεν θέλει να εξαρτάται αποκλειστικά από τη Ρωσία, ούτε από το Αζερβαϊτζάν. Η Ρωσία αυτή καταναλώνει όλο και περισσότερο φυσικό αέριο για τον εαυτό της. Αλλά πάντα η Ευρώπη έχει στο πλαίσιο, μια ερώτηση, και άμα μου το κόψουν, τι κάνω? Για όσους δεν το πιστεύουν αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε την Ουκρανία. Η Ουκρανία ξαφνικά από πολύ φιλική χώρα, την είπαν ότι δεν μας ενδιαφέρει, θα περάσει ο αγώνας από όλου. Η Ουκρανία έχει, κατάλληλος έχει πέσει. Δεν θέλουμε μόνο ότι μέσω της Αλγερίας, ενώ υπάρχουν διασυνδέσεις ήδη μέσω Τινησίας, Ιταλίας και Γαλλίας, θέλουν γενικά να ενεργοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα να ξέρετε ότι από το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε τον οδικό χάρτη 2020-2050, όπου στα άρθρα 76 και 77 αναφέρεται για πρώτη φορά για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και η Κροατία. Άρα αυτές μπήκαν ουσιαστικά το 2007, η Κροατία μπήκε το 2013, ένα μήνα μετά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι κάνει έρευνες για υδρογονάμεις. Δεν το έκανε ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά. Δεν έχει κανένα θέμα, γιατί ξαφνικά ομπρέλα Ευρωπαϊκή, κανένα δεν συζητάει τίποτα. Θυμάστε, Κροατία, Βοσνία κλπ. Είχαν διάφορα θέματα. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν έχετε μια εικόνα τέτοιου τύπου, βλέπετε ότι η στρατηγική και η ενέργεια πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτοί που ασχολούνται μόνο με οικονομία και πολιτική, άμα δεν το χρησιμοποιήσουν, είναι εκτός πλαισίου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε καθυστερήσει αρκετά γιατί σύνδρομο φοβικό με την Τουρκία, σύνδρομο Στοχόλμης, δηλαδή στο τέλος τελειώνουμε να αγαπάμε και λίγο την Τουρκία, δηλαδή μετά αφού είναι δίπλα εκεί μέσα να πάμε, είναι το θέμα της ομιλίας. Μετά άγνοια, έχουμε ακόμα πολιτικούς που ακόμα και τώρα λένε το ΑΟΣ, δεν ξέρω τι λέει η ζώνη, το ζητάει. Έχουμε ανθρώπους που μπερδεύουν την ΑΟΣ με τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ τα 12 ναυτικά μίλια είναι η κυριαρχία, το άλλο είναι και αρχικά δικαιώματα και πήρουν μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν παίζουμε πια μόνο ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά παίζουμε και με την Ιταλία και με την Αλβανία και με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παίζουμε με 6 χώρες, ότι θα κάνουμε δουλειά με αυτές που θέλουν να παίξουν, π.χ. η Αίγυπτος και η Κύπρος και η Ιταλία προς το παρόν, στη συνέχεια η Αλβανία και η Λιβύη. Και η Τουρκία, εδώ είναι ένα πράγμα που έπρεπε να έχετε στο μυαλό σας, για να μην νομίζετε ότι είμαστε εναντίον της Τουρκίας. Και μάλιστα πρόσφατα έκανα μια διάρκεια στην πολεμική αεροπορία και έλεγα: στο τέλος θα καταλήξουμε να πάμε να σώσουμε τους Τούρκους. Να το ξέρετε, γιατί αυτά που τους κάνει ο πρόεδρος τους είναι εναντίον των Τούρκων. Δεν είναι εναντίον κάποιων άλλων. Άρα στην αρχή ήταν εναντίον των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ασσυρίων, των Κούρδων. Τώρα είναι οι Τούρκοι αυτοί, δεν έχει κάτι άλλο. Πάλι είναι εναντίον τους. Γιατί αυτό που έγινε μετά το υποτίθεται πραξικόπημα, το ονομάζουμε εμείς. Έχει ενδιαφέρον πάλι το λεξιλόγιο. Εμείς το ονομάζουμε πραξικόπημα. Τα δικά μας τα πραξικοπήματα τα ονομάζουμε κινήματα. Το πραξικόπημα φαίνεται πολύ έτσι βαρύ. Ενώ κινήμα. Άμα κοιτάξετε, ας πούμε, πόσα έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Έχουμε ειδικότητα. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι ουσιαστικά να έχετε στο μυαλό σας ότι η Τουρκία όταν θα γίνει δημοκρατική χώρα, που αυτό δεν έχει γίνει, ας πούμε τι έγινε. Εντάξει, και πάνε όλα καλά. Κάνουμε υπογραφή συνόδου, υπογραφή ΑΟΣ, υπογραφή υφροκρηπίδας και δεν έχουμε προβλήματα ούτε με τον πληθυσμό. Και το ερώτημα είναι, θα κάνουμε ιδιοτρήσεις? Όχι. Γιατί? Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα μεταξύ της. Πώς? Είναι αυτό λέω. Το θέμα όμως, σας ρωτάω τώρα, γιατί έχουμε Έλληνες πολιτικούς που μας λένε ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία για το θέμα των υδρογοναθράκων, ενώ δεν έχουμε υδρογονάκτες εκεί? Τα πράγματα θα γίνουν αλλού, το βλέπετε και εδώ. Και αυτό οφείλεται σε κάτι που είναι σημαντικό, είναι οι τεκτονικές πλάκες. Η Κρήτη
είναι κολόφαρδη. Σας το λέω, το πιάσατε όλοι, εντάξει. Λοιπόν, βρίσκεται πάνω στην ευρασιατική πλάκα και βρίσκεται πιο πάνω από το ρήγμα σε σχέση με την Αφρική. Άρα τι γίνεται, η Αφρική βυθίζεται κάτω από την ευρασιατική πλάκα, σας σηκώνει λίγο, εδώ σας κατεβάζει λίγο και από την άλλη πλευρά σας σηκώνει, ενώ από τον νότο. Γι' αυτό έχετε την Χαράσανα που είναι το λιμάνι του Αρχαίου, Άμινα, 9 μέτρα πιο πάνω και όταν το βλέπεις κατά τα καράβια πώς έμπαιναν. Αυτό το μπορούμε να το δούμε και σε, πώς να το πω, ιστορικούς χρόνους. Τι γίνεται αυτό. Σημαίνει ότι είναι το τρίψιμο. Το τρίψιμο όταν έχει τεκτονικές πλάκες που συγκλίνουν ή ανεβαίνουν και οι δύο ή κατεβαίνουν και οι δύο ή η μία περνάει κάτω από την άλλη. Όταν περνάει η μία κάτω από την άλλη είναι το 70% των υποθέσεων υδρογονάκτης. Για ποιο λόγο. Είναι πάρα πολύ απλό, θα μπορούσα να το κάνω και εδώ, να μην χαλάσω τα πράγματα του ξενοδοχείου. Παίρνετε απλώς ένα ύφασμα, βάλετε το χέρι σας από κάτω και σπρώχνετε. Θα δείτε ότι όταν σπρώχνετε οι πτυχές εμφανίζονται μπροστά. Αυτές οι πτυχές είναι οι παγίδες του υδρογονάκτης. Άρα βλέπετε ότι επειδή αυτό το πράγμα σπρώχνει, αυτό το ανάλογο πράγμα, ξέρετε, σε επίπεδο ξηράς είναι αλληλεγγύη. Σε επίπεδο θάλασσας είναι ανατολική Μεσόγειος. Και άρα όταν σπρώχνει και πάει από κάτω, τρίβει. Όλα αυτά που είδατε, έτσι, είναι το τρίψιμο που μετά μπήκαν οι υδρογονάκτες και έμειναν εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι από τις ιδανικές περιοχές για να γίνουν αυτές οι έρευνες και γι' αυτό βλέπετε ξαφνικά τόσες εταιρείες να εμφανίζονται στην περιοχή, παρόλο που εμείς δεν τους καλέσαμε, δεν το πιστεύουμε, ούτε και τώρα. Αλλά βέβαια είμαστε καλοί άνθρωποι και τους λέμε αφού θες να έρθεις τρένο και καλά, άντε να σου κάνουμε ένα συμβόλαιο. Εγώ απλώς ελπίζω ότι όταν θα κάνουμε αυτά τα συμβόλαια να βάλουμε ένα ποσοστό που να μην είναι μηδενικό για την Ελλάδα, επειδή το πιστεύουμε. Γιατί κανονικά να ξέρετε ότι η Κύπρος όταν έκανε συμβόλαιο με τις ξένες εταιρείες έκανε 80% για την Κύπρο, 20% για την ξένη εταιρεία. Εδώ εμείς έχουμε και τα ελληνικά πετρέλαια που είναι από την πλευρά της ξένης εταιρείας, όπως η Κοινοπραξία, άρα θα πάρουμε το ποσοστό που πάει στο δημόσιο συν το ποσοστό ως Ελλάδα, γενικά και για τους Έλληνες, της εταιρείας που είναι μέσα στο ποσοστό της εταιρείας. Άρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Η εταιρεία τρυπάει με δικό της κόστος, να ξέρετε ότι κάθε τρύπα είναι 70 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να τρυπήσει τουλάχιστον 5 φορές για να έχει μια άποψη. Για να αγοράσει το δικαίωμα αυτό πρέπει να αγοράσει τα σεισμικά, τα οποία πρέπει να τα αγοράσει υποχρεωτικά, αλλιώς δεν είναι υποψήφιο, αλλά και αυτό έχουμε πουλήσει ήδη, και πρέπει στη συνέχεια να πληρώσει τον πόνους υπογραφής. Το πόνους υπογραφής είναι απλώς το συμβόλαιο. Από το συμβόλαιο να ξέρετε ότι η Κύπρος πήρε 150 εκατομμύρια ευρώ με την Ένικο Γκάζ για το 2-3-9. Δεν έκαναν τίποτα. Απλώς είπαν, συμβόλαιο, θα αρχίσετε εσείς. Αρχίσετε, τσάκι. Είναι αυτό, όσοι ξέρουν λίγο περισσότερο από τα πιο κλασικά, είναι ο λεγόμενος αέρας του μαγαζιού. Αγοράζεις τον αέρα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και σου λέει όλος, αξιοποίησέ το εσύ. Άρα, παίρνουμε λεφτά από τα σεισμικά, παίρνουμε λεφτά από τον πόνους υπογραφής, πήραν 48 εκατομμύρια για το θαλάσσιο κόκκινο, 10 και 11 από την Total. Δηλαδή, να έχετε, τώρα μην πάθετε ένα σοκ, η Ελλάδα από τα μεταλλεία, έχει μεταλλεία η Ελλάδα, εντάξει, ωραία, παντού. Θα βάλουμε όλα τα μεταλλεία μαζί. Πόσα λεφτά παίρνει η Ελλάδα το χρόνο. Ξέρετε. Δεν πειράζει, δεν το ξέρετε, γιατί μερικές φορές κάνει καλό. Παίρνει 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε γύρω στο 0,4 έως 1,6% που παίρνει το ελληνικό δημόσιο. Άρα φανταστείτε τώρα ότι η Κύπρος... Αλλάζει, άμα τους αλλάξουμε και αλλάξουμε. Πέρασε νόμο. Η νομοθεσία αλλάζει. Απ' να αλλάξει τον νομοθέτη. Ο οποίος πρέπει να αλλάξει τον άλλον και τον νόμο. Αυτό αλλάζει. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει. Άρα λέω απλώς ότι παίρνετε την Ελλάδα. Σκάβουν παντού. Βγάζουν μέταλλα. Και η Ελλάδα παίρνει 2 εκατομμύρια για όλη τη χρονιά. Δεν λέω για αυτούς που ξέρουν χρυσό και τα λοιπά. Εκεί πέρα ακόμα χειρότερα. Και η Κύπρος, χωρίς να κάνει τίποτα, πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ από το πόνους υπογραφής ότι θα έρθουν. Δηλαδή η Κύπρος με 2 συμβόλαια κάλυψε 100 χρόνια ωφέλων της Ελλάδος. Θα πρέπει να καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Για ποιο λόγο.
Ένα ιωτρύπανο κοστίζει 1,2 δις. Ένα καράβι LNG είναι 170 με 200 εκατομμύρια η μονάδα. Ένα σταθμό υγροποίησης είναι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια. Ένα αγωγό είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα νούμερα πρέπει τα θαλάσσια οικόπεδα, άρα το θαλάσσιο οικόπεδο 12 κοστίζει, έχει αξία 100 δισεκατομμύρια. Το θαλάσσιο οικόπεδο 9 είναι 400 δισεκατομμύρια. Θα μου πείτε, μα είναι πολύ μεγάλα αυτά τα νούμερα. Μα είναι πάρα πολύ απλό, διότι άμα δεν είναι μεγάλα τα νούμερα, το μισό κόστος της αξίας είναι η ιώτηση. Αλλά δεν μπορούν να έρθουν. Άρα φανταστείτε τώρα οι εταιρείες έρχονται. Βλέπουν ένα ποσό, ξέρουν ότι το μισό θα πάει σε ιωτρήσεις και όλες τις εγκαταστάσεις και μετά θα πάρουν το 20%. Και παρόλα αυτά έρχονται. Γιατί είναι τεράστιο το ποσό. Άρα πρέπει να το έχετε αυτό στο μυαλό σας και επειδή ρωτούσε και μια κυρία τα επαγγέλματα, να θυμάστε ότι τώρα η Ελλάδα επιτέλους έχει και μάστερ υδρογονανθράκων που παλιότερα οπτικά το συζητούσαμε. Άρα η Κύπρος που δεν είχε τίποτα έχει 6 πανεπιστήμια που έχουν μπάτσελο στο καθένα, μάστερ στο καθένα, PhD στο καθένα ή υδρογονάνθρες. Οι τομείς που αφορούν τους υδρογονάνθρες είναι οτιδήποτε έχει σχέση με οργανική χημεία, άρα αν έχετε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για χημεία, να πείτε στα παιδιά σας και τα λοιπά, φοιτητές, να πάνε προς τα εκεί. Άμα πάνε στην ανόργανη, δεν θα κάνουν τίποτα με υδρογονάνθρες. Εντάξει, να τους προετοιμάτε πριν το. Οτιδήποτε έχει σχέση με σεισμικά, αλλά σεισμικά όχι των σεισμών των σεισμολόγων, σεισμικά που διαβάζουμε αυτά που σας είπα. Άρα να ξέρετε, οι εταιρείες, Spectrum κτλ. Ή ακόμα και οι PGS έχουν μερικούς Έλληνες που είναι μέσα. Βέβαια που δεν δουλεύουν για την Ελλάδα, δουλεύουν για την Νορβηγία. Οτιδήποτε έχει σχέση με τα καράβια, δηλαδή ναυτιλιακά, είναι τα καράβια LNG έως το 2012 τα παραγγέλναμε μόνο μετά το συμβόλαιο. Μετά το 2012 τα φτιάχνουμε από πριν γιατί έχουμε παραγωγή 30 μήνες. Αλλά τώρα υπάρχουν τόσα συμβόλαια που εμφανίζονται που αυτοί που τα φτιάχνουν έχουν παραγγελίες από ανθρώπους που διακινούν φυσικό αέριο πριν να ευρεθεί το κοίτασμα. Και να ξέρετε, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί λοιπόν λέμε ότι η Ελλάδα είναι φτωχιά, η Ελλάδα είναι φτωχιά, όχι οι Έλληνες, άμα βάλετε το 2012 και κοιτάξετε λίγο τα νούμερα, θα δείτε ότι οι Έλληνες σε παραγγελίες για καράβια LNG μόνοι τους είναι περισσότερο από το 50% όλου του κόσμου. Εντάξει, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε ότι έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Σε αυτόν τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις για LNG. Άρα φυσικό αέριο που είναι υγροποιημένο, δηλαδή έχουμε κατεβάσει στους μείον 162 βαθμούς. Αυτά τώρα πώς μπορεί να σχετιστούν και με τον τουρισμό. Σας υπενθυμίζω ότι στην Νορβηγία κάνουν καράβια που κυκλοφορούν με LNG, αδερφιά, επιβατικά, 600 άτομα, παίρνουν κανονικά, και τα βλέπετε στα διαφημιστικά, τα βάζουν στα φιό και βλέπετε ότι τίποτα δεν κάνουν τίποτα πίσω. Τίποτα δεν έχει. Είναι εντελώς καθαρό γιατί βγάζουν νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Ενώ εμείς τα δικά μας καράβια, άμα πάτε πίσω, δεν να κολυμπήσετε πίσω από ένα κλασικό καράβι, θα δείτε τι θα γίνεται. Θα θυμηθείτε το όταν θα βρίσκει το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σιγά σιγά θα έχουμε και τάνκερ και θέσεις και banking με καράβια LNG. Και να ξέρετε τώρα ότι θα έχουμε και αυτοκίνητο που θα λειτουργεί με LNG. Εντάξει. Αλλά επειδή είναι υγρό, είναι ακριβώς να βάζετε βενζίνη. Μόνο που αυτό που παράγει πίσω δεν έχει ρήπους. Είναι εντελώς καθαρό και να θυμάστε ότι είναι πράσινη ενέργεια. Γιατί σας το λέω αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει την πράσινη ενέργεια. Τα λέω τώρα συνοπτικά. Η Γερμανία το 2020 θέλει να σταματήσει τους 11 πυρηνικούς αντιδρασίες που έχει. Θέλει να περάσει όλη την πράσινη ενέργεια και να ποντάρει πάνω στο φυσικό αέριο. Τα άρθρα που σας είπα αφορούν πάλι το φυσικό αέριο και εμείς τώρα είμαστε σε μια περιοχή που θα είμαστε παραγωγή φυσικού αερίου. Αν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τουλάχιστον για τα 40 με 50 χρόνια θα ανεβεί τόσο πολύ το φυσικό αέριο που εκτιμούμε ότι θα είναι κυρίαρχο ακόμα και μπροστά στο πετρέλαιο. Για ποιο λόγο? Επειδή τώρα έχουμε μια τεχνολογία που μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρετε ότι τα καράβια LNG, το έφτιαξαν οι Ιαπωνέζοι, δεν σας λέω ονόματα, λένε, πώς θα το πω, έχει αρκετές συλλαβές και έχει πολλά γιώτα, έχουν φτιάξει καράβι που όταν έχετε τις μπάλες,
Κανονικά έχετε διαρροή 3%. Αυτή τώρα τι σκέφτηκαν. Σκέφτηκαν με τη διαρροή που έχουν, Δευτέρα του χάρη, παίρνουν τη διαρροή και την βάζουν στη μηχανή του κινητήρα. Άρα εφόσον ξέρω ότι θα χαθεί, σου το βάζουν κατευθείαν έτσι ώστε να είναι στα καύσιμα. Και το καράβι προχωράει με τη διαρροή του. Το πρέπει να το έχει σκεφτεί, εντάξει. Άρα, παιδιά, πόνες, είναι ξέρουν από πού. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι γενικά πηγαίνουμε προς κάτι που να είναι πιο καθαρό, να μην έχουμε απόλυτα, και το φυσικό αέριο είναι ιδανικό, ειδικά όταν είναι βιογενές, διότι πραγματικά έχει ένα ποσοστό τεράστιο σε μεθάνιο. Το μεθάνιο έχει και μεγαλύτερη κριτικότητα, δηλαδή όταν καίτε ένα μόλι από μεθάνιο, μετά δεν έχετε πια υδρογονάδια. Έχει διαλυθεί. Ενώ όταν καίτε μόρια που είναι πιο μεγάλα, στα αλκάνια, έχετε και μερικά μόρια που δεν έχουν διαλυθεί, απλώς έχετε σπάσει τα μεγάλα. Δηλαδή, όταν κάτε το μεθάνιο, πεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και μηδά, πηγαίνετε έτσι, κάθε φορά που σπάτε μερικά μόρια, πηγαίνουμε στα πιο μικρά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που έχουμε κατευθείαν το πιο μικρό. Άρα, όταν τα βλέπετε λοιπόν συνολικά, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα που βλέπετε είναι το μέλλον, έχει αρχίσει και είναι καλό που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και εμείς ως Ελλάδα, μέσω, όπως ξέρετε, της Αιγύπτου και της Κύπρου, όσο αφορά τα εθνικά, μέσω των μεγάλων εταιριών όπου παίζουν και η Ευρώπη και η Αμερική, η οποία ξαφνικά ενδιαφέρεται να είναι στην περιοχή από τη δικιά μας την πλευρά και όχι από την άλλη την πλευρά. Και αυτό έχει τεράστιο όφελος, για ποιο λόγο. Στη στρατηγική, να ξέρετε, δεν υπάρχουν φιλίες. Όσοι πιστεύουν στις φιλίες, στη στρατηγική είναι απλώς ότι είναι κόπεδοι. Δεύτερα, αυτή είναι λόγω άγνοιας. Στη στρατηγική, το μόνο που υπάρχει είναι κοινό συμφέρον. Όταν λοιπόν ξαφνικά οι Αμερικανοί έχουν κοινά συμφέροντα στην περιοχή για τα θέματα υδρογονατράκων, δεν παίζουν πια με τους άλλους. Το ίδιο έκανε και η Έννη. Η Έννη της είχε πει η Τουρκία, άμα κάνει ιδιοκτήσεις στην Κύπρο, δεν θα ξανακάνουμε ποτέ συμβούλιο μαζί τους. Έκανε έτσι η Έννη. Καταλάβα. Είναι μια συμμετρική στρατηγική κίνηση, η οποία λέει ότι μας βλέπεις. Εδώ είναι όλα τα λεφτά, τι θες να κάνουμε εσένα. Άρα για να είμαστε σοβαροί, θα βλέπετε αυτά τα δεδομένα, νομίζω βλέπετε και τους χάρτες, και βλέπετε ότι οι παίκτες με τους οποίους πρέπει να παίξουμε είναι βέβαια η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Λιβύη και στη συνέχεια η Ιταλία για να πάμε προς τα πάνω. Αυτό ήθελα να σας δώσω σαν μεγάλη εικόνα και τελειώνω εδώ. Θα απαντήσω βέβαια και σε ερωτήσεις αν έχετε. Απλώς τώρα μπορείτε να πείτε ότι έχετε μια εικόνα γενική το πώς αλλάζουν τα πράγματα και γιατί η Ρωσία και η Αμερική μπήκαν πιο βαθιά στη Μέση Ανατολή, ποντάροντας όμως ότι θα αφοπλίσουν ένα μεγάλο κομμάτι να το φέρουν πιο κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι, όπως ξέρετε, εμείς λέμε ότι ο ένας πλακώνεται με τον άλλο κλπ. Εντάξει, αυτό είναι τα φαινόμενα. Διότι η Αμερική θα παράγει τώρα φυσικό αέριο, το οποίο θα το πουλάει στην Ευρώπη. Θα είναι σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές εταιρείες και θα έχουμε και τη Ρωσία που και αυτή παίζει. Για ποιο λόγο? Οι πολύ μεγάλοι παίκτες παίζουν πάντοτε στρατηγικά και ενεργειακά. Το οικονομικό και το πολιτικό είναι το επιφαινόμενο. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει και όλα αυτά που ακούσατε για τα δεδομένα της Ελλάδος και σχέδιο Β, Γ, δεν ξέρω τι, είναι απλώς ότι ήταν από ανθρώπους που δεν είχαν ποντάρει καθόλου σε αυτά τα δεδομένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα ξέραμε από πριν ότι θα έρθει εδώ η Exxon Mobil, η Total σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια, ενώ εμείς λέγαμε ότι δεν έχουμε τίποτα, μερικά δεδομένα δεν θα τα είχαμε ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.